Χορηγός Αρχέτυπο, η μεγαλύτερη εκτυπωτική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα. Elegant Transport and Logistics. Η χώρα μας, η Ευρώπη. Ακολουθήστε μας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις αλήθειες και τους μύθους στην ακίνητη περιουσία. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος, στήθηκε το θέμα των πληστηριασμών που είναι ένα φλέγον ζήτημα και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν και με το κομμάτι της αγροτικής γης όσον αφορά στο πόσο μπορούμε πραγματικά να επενδύσουμε και να την αξιοποιήσουμε την αγροτική μας γη, αλλά και στο κομμάτι των ευκαιριών που προκύπτουν στην αξιοποίηση εκείνη της περιουσίας στη χώρα μας. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο οποίος και είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών, βρίσκεται στο στούντιο της εκπομπής. Θα έχουμε και πολλές και εξαιρετικές και ενδιαφέρουσες και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη, που μου χαρίσετε την εκπομπή σου. Θέμη, έχουμε πολλά θέματα που θέλω να προλάβουμε να αγγίξουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από το να δούμε λίγο την μέση τιμή των κατοικιών στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και το πώς έχει εξελιχθεί η πορεία των τιμών. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα. Διανύουμε αυτή τη στιγμή μια οικονομική κρίση, η οποία είναι περίπου 9 έτη. 9 χρόνια περίπου. Αυτή τη στιγμή το ακίνητο είναι ο μόνος κλάδος που έχει αυτή τη στιγμή ποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα αυτής της οικονομικής κρίσης. Ας σκεφτεί κανείς ότι το 2004 είχαμε περίπου 168.000 αγοροπωλήσεις ακινήτων, με το πικ των αγορών να είναι το 2005 στις 215.000, το 2006 172 και το 9 που ξεκινάει η κρίση είμαστε στις 74 και φτάνουμε το 2015 περίπου στις 16.000 ακίνητα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από τις 215.000 το 2005 μέσα σε περίπου 10 χρόνια έπεσε, μάλλον που μαγνητοποιήθηκε, περίπου το 5%. Δηλαδή έχουμε μία πτώση τουλάχιστον 95% στο πλήθος των αγοροπολισιών. Πώς αυτό μεταφράζεται σε οικονομικά μεγέθη και στο πώς θέλουμε να πορευτούμε σαν χώρα, έτσι. Μιλάμε για την ανάπτυξή μας. Ναι, σίγουρα ακίνητη περιουσία και γενικότερα ο κλάδος των ακινήτων, γιατί είναι κατασκευαστές, είναι όλες αυτές οι ανακοινήσεις που γινόντουσαν, ο κλάδος των κτηματομεσιτών, έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη πτώση εισοδημάτων τους. Ταυτόχρονα είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ. Του ΑΕΠ, συγγνώμη. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι το ακίνητο ήταν βασικός μοχλός ανάπτυξης της χώρας. Και αυτό ότι ο κλάδος των ακινήτων είχε περίπου 3.000 επαγγελματίες γύρω αυτόν τον κλάδο. Σήμερα αυτοί 3.000 επαγγέλματα, 3.000 μάλλον επαγγέλματα, αυτά τα 3.000 επαγγέλματα σήμερα διανύουν μια βαθιά οικονομική κρίση. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και οι κτηματομεσίδες, δηλαδή οι διαμεσολαβητές της πόλης των ακινήτων, πλέον έχουν παραμείνει πάρα πολύ λίγοι. Είναι ελάχιστοι αυτοί πλέον που λειτουργούν, που δουλεύουν. Και βέβαια, να μην συμπεριλάβουμε και την δυναμική που έχουν όλα αυτά τα ακίνητα, όταν πραγματικά θα είναι ενεργά, θα είναι αξιοποιήσιμα. Θα φέρνει εισοδήματα, θα μπορούσε να φέρνει εισόδημα τον ελληνικό δημόσιο, θα φέρνει εισοδήματα στον ιδιοκτήτη, ο οποίος τα εισοδήματα που θα εισπράττει θα μπορούσε να τα επενδύσει στην αγορά και θα υπήρξε γενικότερα μια μόχλευση. Το θέμα ποιο είναι όμως να δούμε, που είναι σημαντικό, ότι το 2006 με 172.000 αγοροπωλήσεις ακινήτων είχαμε 120.000 περίπου δάνεια. Mm-hmm. Σήμερα τα δάνεια δεν ξεπερνάνε τα 1.000 με τα 1.500 σε ετήσια βάση, που σημαίνει τι? Ότι αυτή η στεγαστική πίστη των τραπεζών έκλεισε. Εντελώς. Ότι δεν υπάρχει πλέον. Είναι όμως και λογικό εν μέρει αυτό, Θέμη, σαν πορεία, γιατί βλέπουμε τι έχει γίνει και με τα κόκκινα δάνεια. Θέλω να πω ότι το βασικό είναι να μπορεί να υπάρχει και μια σωστή αντιμετώπιση και διαχείριση από αυτούς οι οποίοι Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Από το 2008 στο 2014 έχουμε μια μείωση εισοδημάτων 21% σαν χωριά. Αυτό το 21% είναι και αυτό που δημιούργησε ουσιαστικά και αυτή την αύξηση, τη ραγδαία αύξηση των κόκκινων δανείων. Ταυτόχρονα όμως, να θυμηθούμε και κάτι. Όταν κάποιος αγόραζε ένα ακίνητο, πολλές φορές το τραπεζικό ίδρυμα έδινε δανεισμό το 110% της αξίας του ακινήτου. Mm. Δηλαδή, αν είχα ένα ακίνητο των 100.000 ευρώ, η τράπεζα μου έδινε 110.000 ευρώ για να αγοράσω συγκεκριμένο ακίνητο. Που σημαίνει ότι μου πλήρωνε τα συμβολογραφικά έξοδα, δικηγορικά έξοδα κλπ. Δεν υπήρχε ιδία συμμετοχή. Πλέον τώρα,
απαιτείται περίπου το 30-40% ιδιαίτερη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου αγοραστή. Δηλαδή έχει αλλάξει τελείως η αγορά. Το σύστημα έχει αλλάξει σίγουρα και, ο τρόπος. Και το κακό είναι ότι το 2009 ήταν πάρα πολλοί κατασκευαστές αυτοί που είχαν ξεκινήσει να δημιουργήσουν νέες οικοδομές, οι οποίες έμειναν στη μέση, ημιτελή. Μια βόλτα να κάνει κάποιο στα βόρεια προς την Ομό Αττικής, συγκεκριμένα στο Διόνυσο, στον Άγιο Στέφανο, δηλαδή πολλές πολυτελείς κατοικίες, οι οποίες είναι ημιτελείς. Αυτό το κομμάτι και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Όλοι θεωρώ ότι έχουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε αυτό και το αντιμετωπίζουμε. Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, πιστεύεις, τι κίνητρα μπορούν να δοθούν, γιατί από εκεί ίσως είναι ένα καλό σημείο να ξεκινήσουμε ξανά να κινούμε το σύστημα στο κομμάτι της κινητής περιουσίας και της αξιοποίησης. Το έχω ακούσει σημαντικό. Οποιαδήποτε μορφή επένδυσης θέλει μια σταθερότητα. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας, σκεφτείτε κάτι, ότι οι φόροι ακίνητης περιουσίας το τελευταίο διάστημα αυτών των 8-9 ετών αυξήθηκαν κατά 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να φανταστούμε το λόγο. Αυτά τα χρήματα έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Άρα, περάσαμε μια φόρο καταιγίδα που δεν ήταν δομημένη, ήταν μια φόρο καταιγίδα η οποία. Εισπρακτικού χαρακτήρα 100%. Γιατί ο Έλληνας έχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκηση σε σχέση με το εξωτερικό. Και αλλά δεν έχουμε το μεγαλύτερο. Επιλογή. Κάτι σημαντικό. Δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε ιδιοκατοίκηση. Υπάρχουν και άλλα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν τα ίδια ποσοστά ιδιοκατοίκηση με εμάς. Δηλαδή αυτό που έχουν πει ότι ο Έλληνας έχει ένα και δύο σπίτια. Ναι, ισχύει, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι εμείς. Λοιπόν, δεύτερο βασικότερο στοιχείο είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα για αυτόν που θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο. Δηλαδή, που σημαίνει ότι αν κάποιο επιθυμεί να αγοράσει σήμερα ένα ακίνητο, πρέπει να γνωρίζει τα πληρώσει μετά από 2 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια τουλάχιστον. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο, αν μας λείπουν κάποια χρήματα, να πηγαίνουμε να δούμε το στάνταρ και να το χρεώνουμε. Γιατί αν τα εισπράττεις, καλώς έχει. Αν δεν τα εισπράττεις όμως, χρεώνεις το νοικοκυριό. Που και πάλι, και αν τα εισπράττεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λείψουν από μια πιθανή επένδυση που μπορεί να χρειαζόταν να κάνει ο χύψη άνθρωπος ο οποίος αποδίδει αυτούς τους φόρους. Πάντα το ζητούμενο είναι, και θα πρέπει να είναι αυτό, να υπάρχει μια υγιής αντιμετώπιση με στρατηγική και όχι απλά να εισπράττω για να καλύπτω τρύπες. Για να κάνουμε προσέλκυση επενδύσεων, πρέπει να έχουμε σταθερό φορολογικό σύστημα δεκαετούς πλάνους. Αυτό που λέμε τόσο είναι κάτι που ακούγεται σε οποιαδήποτε μορφή επένδυση, οπουδήποτε και αν μιλάμε, σε οποιαδήποτε ακίνητο είναι, startup επιχειρήσεις είναι, οποιοδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας, εάν δεν έχει σταθερό φορολογικό σύστημα δεκαετίας, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να επενδύσει στη διαδικασία αυτή. Σήμερα, για το ακίνητο που μιλάμε, την πορεία των τιμών, σκεφτείτε ότι το 2018 θα ξεκινήσει ο φόρος που έχει σχέση με την υπεραξία. Που την πληρώνει ο ιδιοκτήτης, που θα είναι η διαφορά του τιμήματος της κτήσης του ακινήτου, δηλαδή της ιδιοκτήτης που την αγόρασε, με την τιμή πώλησης. Αν υπάρξει διαφορά, θα υπάρχει ένα ποσοστό 15% περίπου συντελεστής που θα είναι ο φόρος να πληρώνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Θέμη, πραγματικά πιστεύεις ότι μπορεί να μας βγάλει κάπου όλο αυτό το υπερβολικά επιβαρημένο σύστημα φορολόγησης σε όλα τα επίπεδα και κυρίως σε πράγματα για τα οποία τα προηγούμενα χρόνια έχει πληρώσει φόρο για την ακίνητη περιουσία. Φόρο πληρώνουν όλοι στον κόσμο για τα ακίνητη περιουσία. Δεν μιλάω για τους εξτρά επιβαρύνσεις που γίνονται. Είναι περίπου 18-20 φόρο με τα ακίνητα. Ακριβώς. Μιλάω για τις εξτρά επιβαρύνσεις που μπήκανε επιπλέον και χωρίς να γνωρίζουμε το αν θα συνεχιστεί να υπάρχει ή όχι. Γιατί ακούμε και για το φόρος μπαίνει, δεν βγαίνει. Δεν έχουμε δει αυτό το πράγμα όλοι. Όποιος φόρος μπει σε ένα αγαθό όπως είναι το ακίνητο, δεν πρόκειται να βγει. Γιατί το ακίνητο είναι κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι ο μόνος τρόπος να εισπραχθούν. Ναι. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέα μέτρα πάνω στο ακίνητο, ώστε το ακίνητο να απελευθερωθεί λίγο και να γίνει και ουσιαστικό. Υπάρχουν παραδείγματα συγκεκριμένα. Υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που δεν θέλουν να έχουν ακίνητη περιουσία πλέον. Δηλαδή δεν αποδέχονται τις χειρονομίες. Σου λέει δεν μπορώ να πληρώσω. Υπάρχουν ακόμα και φορείς, ιδρύματα, τα οποία έχουν μεγάλες εκτάσεις. Ακίνητη περιουσία, μεγάλες εκτάσεις σε οικόπεδα, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τον ένφια και παραχωρούν τα οικόπεδά τους με αντάλλαγμα να πληρωθεί ο φόρος της ακίνητης περιουσίας. Στο παρελθόν, το 2012, το 2013, είχαμε περιπτώσεις ιδιοκτών ακινήτων που να παραχωρούν το ακίνητό τους στο εξοχικό με αντάλλαγμα την πληρωμή των φόρων. Εάν δεν υπάρξει σταθερότητα στον κλάδο αυτών, όσον αφορά τα φορολογικά δεδομένα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ανάπτυξη. Δεύτερο, πρέπει να έχουμε και κίνητρα
Κάποιος που ήθελε να αγοράσει μια ακίνητη περιουσία. Ακριβώς αυτό ήθελα να, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι πραγματικά η ακίνητη περιουσία μπορεί να λειτουργήσει σαν όχλος ανάπτυξης για τη χώρα μας. Σίγουρα. Αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί με κάποια κίνητρα. Ακριβώς αυτό. Γίνονται νομίζω κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και αυτά. Αυτό που θα σημειώσουμε ποιο είναι όμως σημαντικό, ότι ενώ άρχισαν να μειώνονται οι αγοροπολισίες των ακινήτων από το 2009 και μετά, άρχισε να μειώνεται ραγδαία και το τίμημα της αγοροπολισίας. Κάποτε είχαμε μέσω όρο 120 με 130.000 ευρώ. Τώρα έχουμε 40. Δηλαδή δεν είναι ότι μειώθηκε μόνο ο αριθμός των αγοροπολισιών, μειώθηκε και ο όγκος εργασιών και ο όγκος συναλλαγών. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά πάνε λίγο αναλογικά, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Δεν είναι μια λογική πορεία, λογική εξέλιξη? Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια ανταγωνιστικότητα? Σίγουρα υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν μπορούμε να είμαστε στην ίδια διαδικασία, να είναι κλειστά τραπεζικά ιδρύματα. Πτωτική στάση και. Συνεχόμενη πτωτική στάση. Πορεία. Το ευχάριστο ποιο είναι όμως, μου και ένα ευχάριστο γεγονός. Το 2017 είναι η πρώτη χρονιά, το οποίο βλέπουμε ότι οι τιμές στην ακίνητη περιουσία κάπως σταθεροποιούνται. Δηλαδή δεν έχω αυτή τη συνεχόμενη και άτακτη πτώση. Εσύ που το αποδίδεις αυτό με την εμπειρία σου και που είσαι μέσα σε αυτά? Είναι πράγματα που σίγουρα θα συζητήσουμε και αργότερα στην εκπομπή. Όπως είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, είναι κάτι που αναζωοποίησε το ενδιαφέρον. Δηλαδή είδαμε να γίνονται καλές και ποιοτικές αγοροπολισίες σε κεντρικές πόλεις της χώρας μας. Οι οποίες πιστεύεις ότι μελλοντικά θα έχουν να δώσουν στο κομμάτι της επένδυσης και της ανάπτυξης του κάθε τόπου? 100%. 100% προσελκύουν κόσμο, οποίος, επισκέπτες μάλλον, τουρίστες, οι οποίοι δεν έχονταν στη χώρα μας έτσι καλύτερα, δεν επέλεγαν τη χώρα μας σαν προορισμό, αλλά επειδή είμαστε σαν χώρα πλέον κομβικό σημείο και πραγματικά ακριβώς, έρχονται εδώ, στη χώρα μας πλέον, επιλέγουν τη χώρα μας, αυτό δημιουργεί μια εμπορική ζώνη στις εκάστοτε περιοχές, επειδή αυτός ο άνθρωπος διαμέσει κατοικία, βέβαια χρόνια μίσθωση και καταναλώνει χρήματα στις τοπικές αγορές, που τις σημαντικότερα από όλα να δούμε τις τοπικές αγορές ανά περιοχή. Και ταυτόχρονα βλέπουμε τα εξοχικά διαφόρων ιδιοκτητών, τα οποία τα είχαν κλειστά, είτε μπορούσαν να πλήσουν τους φόρους τους, είτε εδώ στο Καρπενή σε εσάς, στο Καρπενή, στην Αράχοβα, στον Παρνασσό, σε διάφορα σημεία της χώρας και σε πολλά νησιά πλέον, όποιοι να νοικιάζουν το ακίνητό τους και να έχουν επιπλέον εισόδημα. Είναι ένα καλό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας να το δουν και προς αυτή την κατεύθυνση και να βρουν τον τρόπο να επενδύσουν σε μια κατοικία η οποία έχει μείνει στη μέση. Ναι, επενδυτικά. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά αυτό ισχύει. Και έχουν παραδείγματα στο νομό Αττικής αυτή τη στιγμή που υπάρχουν ακίνητα που ήταν ημιτελή, που δεν ήταν στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή ήταν στο εμπορικό τρίγωνο που λέμε όλοι Κουκάκι, Πλάκα, Θησίο, Ερμού, που είναι το πιο καλό σημείο, Κολονάκι κλπ. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι Παιανία, Μαρκόπουλο, επειδή είναι πλησίων του αεροδρομίου. Πραγματικά να γίνονται επενδύσεις και να αγοράζονται ημιτελή ακίνητα. Πλέον η καινούργια μόδα που υπάρχει στο ακίνητο ζητάνε ολόκληρες οικοδομές, ολόκληρες πολυκατοικίες. Είτε παλαιές για να κάνουν ανακαινήσεις, είτε ημιτελή για να τις τελειώσουν. Θα χρειαστεί να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ήθελα όμως πριν από αυτό να κάνουμε μια πρώτη εισαγωγή σε ό,τι έχει να κάνει με την αγροτική γη. Ναι, σίγουρα η αγροτική γη είναι ασφαλέστερη επένδυση που υπάρχει. Και είναι η επένδυση η οποία δίνει αποδόσεις ως και 1200%. Ενώ τα διατροφικά προϊόντα έχουν ετήσιο πληθωρισμό 3%. Βλέπουμε ότι σε κάθε χρόνο οι τιμές των διατροφικών προϊόντων αυξάνονται. Οπότε είναι εντελώς λογικό η μάνα γη που το παράγει να αποτελεί την ασφαλέστερη επένδυση, αν την δούμε καθαρά επιχειρηματικά και αν δούμε το αγροτεμάχιο ως ακίνητο, και νομίζω, όχι ως χωράφι. Και νομίζω ότι πλέον με όλη αυτή την πολύ υψηλή ανεργία και με τον υπερκορισμό που έχει επέλθει στα μεγάλα αστικά κέντρα, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση όλοι οι νέοι να θυμηθούν ξανά τον τόπο καταγωγής τους, να επιστρέψουν έχουμε δεδομένα, Βίκη, στις ρίζες είναι τους πραγματικά και να επενδύσουν σε αυτές. Ωραία, ωραία. Θα έχουμε τη χαρά να πιστεύω να έχουμε στην επικοινωνία μας και τον κύριο Βασιλικό Καλή, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Elegant Transport and Logistics. Η χώρα μας, η Ευρώπη. Με έδρα την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, εξυπηρετούμε τις ανάγκες σας από μικρά έως πλήρη φορτία. Με δυνατότητες μεταφοράς ξηρού ή ελεγχόμενης θερμοκρασίας φορτίου σε όλη την Ευρώπη. Στην Elicon Transport and Logistics παραδίδουμε αυτό που υποσχόμαστε στη βέλτιστη τιμή και με δεδομένη ποιότητα. Ακολουθήστε μας.
Αρχέτυπο, η μεγαλύτερη εκτυπωτική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα. Αρχέτυπο, εκτυπώσεις offset, ψηφιακές εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδεσίες, έντυπα λογιστήριου. Αρχέτυπο, η εταιρεία που συνεχώς εξελίσσεται, καινοτομεί και προσφέρει στους πελάτες της έντυπα υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Αρχέτυπο, τυπώστε το καλά στο μυαλό σας. Βιομηχανική περιοχή Άμφισσας, τηλέφωνο 22650-79079. Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Τα βλέμματα στρέφονται στην περιφέρεια και στις δυνατότητες και τις προοπτικές που υπάρχουν για την ανάπτυξη και την εξέλιξη και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Η αγροτική γη αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της περιφέρειάς μας και βέβαια μπορεί πραγματικά να αποτελέσει ένα πολύ δυνατό σημείο για την ανάπτυξη, για την επένδυση. Άρα λοιπόν προτείνεται η αγροτική γη αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, ως η καλύτερη επένδυση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Κοντά μας είναι και ο Θέμης Μπάκας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και στους καλεσμένους σας. Θα χαιρόμαστε που σας έχουμε, γιατί πραγματικά το κομμάτι της αγροτικής γης νομίζω ότι αρχίζει και παίρνει την αξία και τη θέση που το αρμόζει μέσα από μια επίπονη διαδικασία που ήταν η διαδικασία της οικονομικής κρίσης, αλλά νομίζω ότι έφερε και κάποια καλά. Να εκτιμήσουμε και να δούμε πραγματικά το τι έχουμε στα χέρια μας και πώς θα το αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σωστά. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα κίνητρα, καταρχήν αν εστερνίζεστε κι εσείς το γεγονός ότι η αγροτική γη μπορεί πραγματικά να αποτελέσει την καλύτερη λύση στο κομμάτι της επένδυσης σήμερα και για ποιο λόγο. Ακούστε, ακούμε πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι πλέον καινότυπο και κοινότυπο ότι ο πρωτογενής τομέας θα βγάλει τη χώρα μας από την κρίση. Όντως έτσι είναι. Μπορεί και να τη βγάλει από την κρίση και ειδικά με τους νέους. Mm-hmm. Όταν οι νέοι επιστρέψουν στη γη. Πρέπει όμως αυτό να γίνει πιο χειροπιαστό και πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή. Γίνομαι πιο σαφής. Το μοντέλο του αγρότη, το οποίο επί δεκαετίες υπήρχε στη χώρα μας, δυστυχώς απεδείχθη αποτυχημένο. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και δεν είναι ώρα να ρίξουμε βέλη ή αντιπαραθέσεις κομματικές. Mm-hmm. Απεδείχθη αποτυχημένο. Συνεπώς πρέπει να πάμε σε ένα νέο μοντέλο αγροτικής παραγωγής, στο οποίο αυτό μοντέλο η γη θα κυριαρχεί. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, η γη δεν είναι πλέον ένα και δεν πρέπει να αποτελεί ένα παλιοχώραφο στην αντίληψη του Έλληνα αγρότη ή ακόμα και του Έλληνα επενδυτή. Η γη είναι ο βασικός μοχλός της αγροτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης, διότι με τη γη μπορεί ο αγρότης να παράγει σωστό προϊόν και να το εξάγει. Είναι η βασική προϋπόθεση. Η γη θέλει επένδυση, όχι απλά για να καλλιεργεί κάποιος. Γιατί το ζητούμε δεν είναι να καλλιεργείς και να παράγεις απλά. Είναι να πουλάς και σωστό προϊόν. Να παράγεις σωστό προϊόν. Και το μέσο για όλα αυτά είναι η γη. Και που βλέπουμε πραγματικά. Θα μου πείτε, η κύριε Υπουργέ, σωστά τα λες. Ποια είναι τα κίνητρα. Τα κίνητρα που δίνουμε. Προς το παρόν, τουλάχιστον μέσα σε αυτή τη σφιχτή οικονομική συγκυρία. Είναι το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Mm-hmm. Οι οποίοι πολλοί λένε νέοι αγρότες. Έχω 20 στρέμματα, έχω 30 στρέμματα, αλλά δεν έχω χρήματα να ασχοληθώ. Είτε χρειάζεται μεγάλη επένδυση, κύριε Κοκάλη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη επένδυση για ένα νέο, για να μπορεί να γίνει αγρότης. Χρειάζεται ένα καλό τρακτέρ. Έχει μόνο τα κτήματα, αλλά δεν έχει τα εργαλεία. Χτες προκηρύχθηκε το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης. Mm-hmm. Τα σχέδια βελτίωσης. Μπορεί ένας αγρότης και ένας αγρότης γενικότερα να αγοράσει επιδοτούμενο τρακτέρ, να αγοράσει ένα μηχάνημα, mm-hmm. να αγοράσει μια μηχανολογική εγκατάσταση για οποιαδήποτε ακόμη θερμοκήπιο, δικτυοκήπια, χειροτροφία, κτηνοτροφία. Οι ομάδες παραγωγών προκηρύχθηκε προχτές, χθες ήταν τα σχέδια βελτίωσης, προχτές το μέτρο της ομάδας παραγωγών. Η ομάδα παραγωγών πλέον επιδοτείται με 100.000 το χρόνο στα πρώτα της έξοδα. Η ομάδα παραγωγών αποτελείται μόνο από 10 άτομα, mm-hmm. στη φυτική παραγωγή και 5 στην κτηνοτροφία.
Επειδή μιλάτε για τις ομάδες παραγωγών, σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να δούμε το κομμάτι των συνεταιρισμών. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια χάθηκε λίγο η ουσία στο κομμάτι των συνεταιρισμών. Βλέπουμε ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες πραγματικά να ανασυνταχθούν συνεταιρισμοί. Και το λέω γιατί έχουμε το γνωστό φαινόμενο του κατακαιρματισμού της αγροτικής γης. Αναπαραγωγό. Και επειδή υπάρχει τάση αυτή τη στιγμή για εξωστρέφεια και επειδή σίγουρα η εξωστρέφεια και οι αγορές του εξωτερικού ζητούν ποσότητες. Εδώ λοιπόν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συσπηρωθούν οι παραγωγοί και ακριβώς και για το θέμα που υποθέμεις. Γιατί δεν μπορεί ένας παραγωγός μόνος του σίγουρα να επιβαρυνθεί. Πολύ σωστά. Είναι μεγάλο το κοστολόγιο. Είναι πολύ μεγάλο το κοστολόγιο. Πολύ σωστά. Διότι παρατηρείται μια έλλειψη συνένωσης και μια αδυναμία οργάνωσης των παραγωγών με συνέπεια να υπάρχουν σήμερα πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, πάρα πολλές μικρές και κατακαιρματισμένες. Με συνέπεια το κόστος παραγωγής να είναι υψηλό. Η απάντηση ποια είναι? Η οργάνωση σε ομάδες και σε οργανώσεις παραγωγών και η αξιοποίηση της γης. Υπάρχουν κίνητρα. Διότι μην ξεχνάμε, από τη γη θα προέλθει το σωστό προϊόν και η μεγάλη ποσότητα. Κύριε Χοκαλή, βλέπουμε σε παγκόσμιο φαινόμενο πλέον ότι πολλοί επιχειρηματίες, επώνυμοι επιχειρηματίες, όπως είναι ο Σόρος και όπως διάφοροι άλλοι επιχειρηματίες, επενδύουν ακατάπαυστα στην αγροτική γη. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουν αγοράσει εκατομμύρια εκτάρια. Το 8... Γιατί οι προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων είναι ότι θα αυξηθεί η ζήτηση σε τρόφιμα την επόμενη δεκαετία κατά τουλάχιστον 50%. Και η Κίνα κινείται πολύ δυναμικά προς αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως πολλές χώρες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι χώρες που θα παράγουν πολλές ποσότητες και θα παράγουν και ποιοτικές θα είναι ανταγωνιστικές. Θα αυξηθεί το εισόδημα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία. Και σε αυτό το κάθετο, στον κάθετο άξονα, παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία, βασική ναυαρχίδα αποτελεί η γη. Χωρίς τη γη δεν μπορείς. Θέλω όμως να δούμε και το φορολογικό κομμάτι, γιατί έγινε η αλλαγή με τα βιβλία για τους αγρότες. Ήταν ένα σοκ, θα πω εγώ, έτσι, στον αγροτικό κόσμο, αυτή η μετάβαση. Αν υπάρχει στα σχέδιά σας μέσα στο 18 να γίνει κάτι πιο συντονισμένο και ίσως να υπάρξει κάτι σε κλιμακωτή βάση για να μπορεί καθένας να έχει να αποδώσει αυτά που πραγματικά μπορεί και αντέχει να αποδώσει στο κράτος. Ακούστε, αυτή τη στιγμή τι ισχύει στη φορολογία των αγροτών? Δυστυχώς στην Ελλάδα τη γη, και λέω με όλο το πολιτικό κόστος, την καλλιεργούν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Εάν βγείτε τώρα βράδυ στη Λαμία και πείτε ποιοι έχουν χωράφια, θα σας απαντήσουν 100 άνθρωποι. Mm-hmm. Εάν ρωτήσετε από τους 100 ποιοι είναι αγρότες, θα είναι μόνο οι 10. Να. Τι θέλω να πω? Ότι στην Ελλάδα οι κατ' επάγγελμα αγρότες είναι πολύ λίγοι. Δεν είναι δυστυχώς όπως στο εξωτερικό, που με πολύ λίγα στρέμματα, όπως η Ολλανδία, με πολύ λιγότερα στρέμματα παράγουν ποσότητες πολύ περισσότερες από εμάς. Η απάντηση είναι αυτή, ότι εμείς δεν έχουμε οργανώσει σωστά το αγροτικό επάγγελμα. Mm-hmm. Με νόμο το 2016 ο κατ' επάγγελμα αγρότης στην Ελλάδα έχει αφορολόγητο πλέον 2.000 ευρώ, ο κατ' επάγγελμα μόνο. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, και όχι ο ετεροεπαγγελματίας. Mm-hmm. Συνεπώς, τι μας δείχνουν οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον πρωτογενή τομέα στην Ολλανδία, γενικά στις χώρες τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές? Ότι πρέπει να πάμε στο μοντέλο του αγρότη παραγωγού, του αγρότη του πιστοποιημένου και του εκπαιδευμένου. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι κίνητρα να γυρίσουν οι νέοι στην επαρχία και να επενδύσουν? Να σας πω το παράπονο μας εδώ στο Υπουργείο ποιο είναι? Ότι λίγοι αγρότες ενδιαφέρονται για τα προγράμματα τα οποία είπαμε πριν. Οι περισσότεροι που ενδιαφέρονται, και καλά κάνουν, είναι επιχειρηματίες. Με την διαφορά όμως ότι δεν είναι αγρότες. Κύριε Χοκαλή, βλέπουν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, με τη διαφορά όμως ότι οι επιχειρηματίες, καλή χρυσή, αλλά δεν είναι αγρότες. Ξέρετε κάτι, Υφυπουργέ μου? Καλούμε τους αγρότες να γίνουν και οι ίδιοι επιχειρηματίες. Η αλήθεια γιατί είναι... Γιατί τη γη την έχουνε. Τη γη την έχουνε. Κύριε Χοκαλή, το 8, θέλω να ακούσω τα νούμερα. Το 8 είχαμε περίπου 4 εκατομμύρια εκτάρια αγορές σε αγροτεμάχια.
Και το 9 είχαμε 45 εκατομμύρια εκτάρια, που σημαίνει ότι ο πόλος, μάλλον η αγροτική γη είναι μεγάλος πόλος έλξης, μεγάλων επενδύσεων παγκοσμίως. Οι Σαουδάραβες ψάχνουν να αγοράσουν γη για να μπορούν να καλλιεργήσουν την τροφή τους. Απλά θεωρώ ότι το θέμα έρχεται λίγο από πιο παλιά, ακριβώς επειδή η νοοτροπία και η κουλτούρα του πώς ήταν στημένο και δομημένο το σύστημα ως προς το κομμάτι της αξιοποίησης της αγροτικής γης και των προϊόντων της, ήταν το ότι η παραγωγή ξέρα να είναι μόνο παραγωγή και κάποιοι άλλοι αναλάμβαναν όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και φτάσαμε σήμερα στο να προσπαθούν πραγματικά οι παραγωγοί να έρχονται σε απευθείας επαφή με τον τελικό καταναλωτή, μέσα από τους συνεταιρισμούς, αλλά και καθένας απομονωμένα, για να μπορούν να εξασφαλίζουν το κέρδος που χανόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και έφταναν τα προϊόντα τους στο ράφι σε τρομερά πολύ υψηλότερες τιμές. Βεβαίως. Έτσι. Άρα αυτό όμως θεωρώ ότι έχει ανάγκη από μια πολύ πιο συντονισμένη προσπάθεια του να μπορέσει ο παραγωγός σήμερα να μπορεί πραγματικά να ανταπεξέλθει και στις ανάγκες μιας επιχείρησης. Βεβαίως. Ό,τι έχει να κάνει όλα με το επιχειρήν. Όλα ξεκινάνε όμως, επιτρέψτε μου, από κάποια θεμελιώδη, μια θεμελιώδη στρατηγική, η οποία έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική. Ναι. Επανέρχεται σιγά σιγά κοινή τάση, και τώρα το 18 θα ξεκινήσει η νέα κοινή αγροτική πολιτική και θα καταθέσει και η Ελλάδα την πρόταση. Mm-hmm. Να συνδεθεί η γη με την παραγωγή. Γι' αυτό και θα αυξηθεί και η τάση για γη, για την απόκτηση γης. Διότι τα τελευταία χρόνια η γη δεν ήταν κατά ανάγκη συνδεδεμένη με την παραγωγή. Ήταν και με την κατοχή της γης. Γι' αυτό και είδαμε ίσως και οπότε το ότι... καταλαβαίνετε, εφόσον συνδεθεί και η θέση δικιά μας να συνδεθεί η κατοχή της γης με τον παραγωγό, άρα θα έχουμε μια περαιτέρω αξιοποίηση της γης και ζήτηση ακόμα περισσότερη. Αυτό θα μειώσει ίσως και το φαινόμενο που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ξαφνικά να ξεπετάγονται φωτοβολταϊκά σε πολύ γόνιμα χωράφια. Βεβαίως. Βέβαια, η γη από την άλλη θέλει μια αξιοποίηση από την πολιτεία, την εκάστοτε πολιτεία, με αρδευτικά έργα, με νερά, σωστά, ώστε να αποκτήσει ακόμα περισσότερη προστιθέμενη αξία. Mm-hmm. Ήδη το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προβλέπει αυτή την ενδυνάμωση της γης με αρδευτικά έργα και με εμπλουτισμό των νερών, ώστε να αποκτήσει περισσότερη αξία ένα χωράφι το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, το χωράφι θέλει το νερό. Το ζητούμενο λοιπόν είναι τα κίνητρα, Υφυπουργέ, και σίγουρα νομίζω ότι είναι ιδανική και η ενημέρωση. Και η ενημέρωση, έτσι. Οπωσδήποτε. Και είναι νομίζω ο Θέμη ιδανική περίοδος, ακριβώς επειδή λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας οι νέοι αναζητούν την επιστροφή τους στην περιφέρεια. Και άρα νομίζω το συνδέει άμεσα με το κομμάτι της περιφέρειας. Μακάρι να μπορούσαμε τώρα, μακάρι τώρα, είναι πιθανόν στο εγγύς μέλλον, όχι στο απότερο, να δοθούν και κίνητρα για αγορά γης σε νέους. Βεβαίως, αυτό θα ήταν υπέροχο, κύριε Κοκάλη. Θα ήταν υπέροχο πραγματικά για... Μακάρι, ως υφυπουργός εγώ το προωθώ και το θέλω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι είναι ανακοινώσιμο, αλλά στο εγγύς μέλλον να δοθούν κίνητρα για αγορά γης από νέους ανθρώπους. Γιατί όπως υπάρχουν νέοι αγρότες που λένε ότι έχω 40 στρέμματα, αλλά δεν έχω χρήματα να ξεκινήσω, υπάρχουν άλλοι τόσοι νέοι αγρότες οι οποίοι λένε ότι έχω τη διάθεση να επιστρέψω στη γη, γιατί όμως δεν διαθέτει ούτε ένα στρέμμα. Να σας δώσουμε λοιπόν και την ιδέα ίσως να δώσετε κάποια παραπάνω κίνητρα και σε σχέση με την εντοπιότητα. Γιατί νομίζω ότι επειδή το θέμα της κρίσης δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πρώτα απ' όλα κοινωνικό. Εξασφαλίζοντας λοιπόν και την εντοπιότητα, νομίζω ότι όλα μπορούν να οδεύσουν πολύ πιο ομαλά και ισορροπημένα για όλους, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κύριε Κοκαλή, να πω κάτι που με ενδιαφέρει, που μου άρεσε πάρα πολύ. Τα κίνητρα για την αγορά, για τους νέους αγρότες, θα μπορούσε να δώσετε κίνητρα, κύριε Υφυπουργέ, μίσθωσης από νέους αγρότες, από ταμεία του ελληνικού δημοσίου που έχουν αγροτική γη, από ιδρύματα που έχουν αγροτική γη, η οποία αυτή τη στιγμή κάθεται και θα μπορούσαν πραγματικά οι νέοι αγρότες με τη δική τους εντοπιότητα, όπως το είπατε, να ξεκινήσουν και να εργάζονται. Να σας πω κάτι, πολύ κοντά εκεί σε εσάς υπάρχει μια μικρή πόλη που λέγεται Δομοκός. Που έχει εκεί πραγματικά χρυσή γη. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη έκθεση του δημοσίου, η οποία παραχωρείται σε ακτήμονες
και τώρα θα παρακολουθεί εκ νέου οι ακτήμονες και προηγούνται και οι ντόπιοι, αλλά και οι νέοι. Αυτό το σκεπτικό και στρατηγική υπάρχει ήδη στο Υπουργείο, το να παραχωρούνται είτε από ιδρύματα που ανήκουν στο δημόσιο, είτε γενικά στο δημόσιο εκτάσεις σε νέους ανθρώπους για να καλλιεργούν τη γη. Δυστυχώς αυτές οι εκτάσεις δεν είναι πολλές σε όλη την Ελλάδα όμως, δυστυχώς. Άρα πρέπει να πάμε σε κίνητρα ώστε να επιστρέψει ο νέος στη γη, ακόμα και αυτός ο οποίος δεν διαθέτει γη. Και σίγουρα με μια υποστήριξη για την τεχνογνωσία, οι νέοι μας σήμερα διαθέτουν την επιστημονική γνώση, είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι και μια υποστήριξη και σε αυτό το κομμάτι θα τα κάνει όλα πολύ πιο επαγγελματικά, να το πω έτσι. Βεβαίως, και το καλό είναι ότι οι νέοι ενημερώνονται, πρέπει να ενημερώνονται. Εμείς ως Υπουργείο Αγωγικής Ανάπτυξης κάνουμε συνεχώς ημερίδες στην επαρχία, ώστε να ενημερώνονται οι νέοι αγρότες αφενός για τα προγράμματα τα οποία τρέχουν και τους αφορούν, αφετέρου για τα κίνητρά τους τα φορολογικά, αλλά χρειάζονται και επιπλέον κίνητρα. Σιγά σιγά με την άρση αυτής της επιτροπής, πιστεύω θα μπορέσουμε να δοθούν τα κίνητρα ώστε να μπορούν και οι νέοι που δεν έχουν γη να αγοράζουν γη. Γιατί η γη είναι ο βασικός πυλώνας για να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Έτσι είναι, και είναι θλιβερό όταν βλέπουμε να βγαίνουν προϊόντα από τη χώρα αυτή πολύ υψηλής ποιότητας και να εισάγονται προϊόντα και ίδια. Σωστά, και επαναλαμβάνω, η πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων είναι ότι θα αυξηθεί η ζήτηση σε τρόφιμα κατά 50% τα επόμενα 10 χρόνια. Ωραία. Πολύ ωραία. Θέμη, δεν ξέρω, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Εγώ θέλω να προσθέσω ότι χαίρομαι που άκουσα το κομμάτι ότι να υπάρξουν κίνητρα αγοράς γης από νέους αγρότες. Για νέα παιδιά, για ανθρώπους που δεν έχουν γη και θα ήθελαν να επενδύσουν σε αυτή τη ζωή τους. Γιατί όταν ασχολείσαι με την αγροτική οικονομία, επενδύεις τη ζωή σου. Έτσι είναι, έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε. Εξετάζονται τα κίνητρα αυτή τη στιγμή λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Δεν μπορούμε, αλλά είναι ευχής έργων να γίνουν και πιστεύω ότι. Ό,τι θα γίνει. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κοκκίνη. Εγώ ευχαριστώ, την καλησπέρα μου. Καλή συνέχεια. Για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γεια σας. Θέμη, ήταν. Εγώ θέλω να σημειώσω το εξής. Ναι. Ότι έχουμε πολλές φορές έχει υποθεί ότι θα υπάρχει χρήση του χρηματιστήριου τροφίμων. Το οποίο κάποιες είχαν σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει και στον Πειραιά. Το τρόφιμο, κάποια στιγμή ένας αθωγράφος έγραφε ότι αφού δηλαδή δεν μπορούμε, λέει, να φυτέψουμε το δικό μας χρυσό. Δεν μπορούμε να φυτέψουμε το δικό μας νόμισμα, μπορούμε να φυτέψουμε την τροφή μας, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Και η αγροτική οικονομία, πραγματικά, αν τα κίνητα ήταν ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ, σκεφτείτε ότι η αγροτική οικονομία σε συνδυασμό με τις εξαγωγές, αν πραγματικά υπήρχε αυτή η σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τις εξαγωγές στη χώρα μας, οργανωμένες εξαγωγές όμως, όχι εξαγωγές. Στιγμιές, ή ο καθένας μόνος του, πραγματικά θα είχαμε εισοδήματα και θα είχαμε συνάλλαγμα. Αυτό που θέλει η χώρα μας σήμερα, στην οικονομική κρίση και στην οικονομική φάση που τη διέπει, είναι η εισροή συναλλάγματος. Βέβαια. Χρημάτων από πολύ το εξωτερικό. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και δεύτερο, να σταματήσουμε πλέον αυτή την εισαγωγή αγαθών στις διατροφές μας από το εξωτερικό, τη στιγμή που εμείς μπορούμε να παράγουμε πολύ καλύτερης ποιότητας. Απλά δικά μας, πολλές φορές δεν έχουμε δομή και δεν έχουμε συγκεκριμένη και οργάνωση και στρατηγική, έτσι. Ένα επιχειρηματικό πλάνο. Εγώ να σου πω κάτι πολύ απλό, Βίκυ, για να το κλείσουμε σαν κομμάτι. Είναι δυνατόν όμως η Λίας να είναι δίπλα στο Ιόνιο και να μην έχουν συνεργασία αυτή τη στιγμή οι αγρότες ή οι συνεταιρισμοί με τα νησιά και με τους ξενοδόχους? Να μην πηγαίνει τώρα, ας πούμε, η Νταλίκα, ο τράκτορας να μην πηγαίνει μόνο στο απέναντι στο φεριπότ που είναι μία ώρα και να μεταφέρει πατάτες, ντομάτες, καρπούζια, πεπόνια, λεμόνια και να γίνει εισαγωγή του ξενοδοχείου. Και να μην είναι δίπλα. Είναι μία ώρα το χαράδι. Απαιτεί πλάνο, Θέμη, και βούληση για συνέργειες, για συνεργασίες, αυτό που τέθηκε και προηγουμένως. Νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον νομίζω να το δούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαστε μια χώρα που αυτό που προωθούμε πέρα από τον πολιτισμό, πέρα από το φυσικό κάλος, είναι και ο πρωτογενής τομέας, είναι τα προϊόντα μας. Έχουμε μικροκλίματα. Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουν τα καλύτερα μικροκλίματα. Η χώρα μας έχει πολλά μικροκλίματα. Δεν είναι τυχαίο που οι Γάλλοι, ενώ διαφημίζουν το κρασί τους,
ψάχνουν να αγοράσουν αμπέλια στη χώρα μας, τα οποία είναι κοντά στη θάλασσα. Και πρέπει να σου πω ότι το κάνουν κιόλας πράξη. Αλήθεια. Ναι. Και στη Στερεά και παντού. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Ο κύριος Πασαλίδης Άγγελος, πρόεδρος Μεσητών Θεσσαλονίκης, θα είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία και έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Χορηγός Αρχέτυπο, η μεγαλύτερη εκτυπωτική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα. Elegant Transport and Logistics. Η χώρα μας, η Ευρώπη. Ακολουθήστε μας. Υπεραστικό κτόλνο Μουφθιώτιδας. Πάνω από 50 χρόνια σας ταξιδεύουμε με άνεση, ταχύτητα και ασφάλεια. Ένας υπερσύγχρονος στόλος λεωφορείων ικανοποιεί κάθε ταξιδιωτική σας ανάγκη. Υπεραστικό κτόλνο Μουφθιώτιδας και Γραφείο Γενικού Τουρισμού Θεία Κτέλ. Elegant Transport and Logistics. Η χώρα μας, η Ευρώπη. Μέτρα την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, εξυπηρετούμε τις ανάγκες σας από μικρά έως πλήρη φορτία, με δυνατότητες μεταφοράς ξηρού ή ελεγχόμενης θερμοκρασίας φορτίου σε όλη την Ευρώπη. Στην Elicon Transport and Logistics παραδίδουμε αυτό που υποσχόμαστε στη βέλτιστη τιμή και με δεδομένη ποιότητα. Ακολουθήστε μας. Εδώ, για σας, εξελισσόμαστε, καινοτομούμε, γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, προσφέροντάς σας αξιόπιστες λύσεις για κάθε μοναδική σας ανάγκη. Όλες οι νέες τεχνολογίες και η μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρικών ειδών με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Κατάστημα ηλεκτρικών Παπαχαραλάμπους. Κοντά σας πριν και μετά την αγορά. Το όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που να βρίσκεται δίπλα σε κάθε ιδιώτη και επαγγελματία. Με άρτια εκπαιδευμένο, έμπειρο, επιστημονικό προσωπικό. Όλοι μαζί τα καταφέραμε και σήμερα σας παρουσιάζουμε το μεγαλύτερο έργο μας. Τη δική σας εμπιστοσύνη και στήριξη. Εκλογές Επιμελητηρίου Φθιώτιδας 2017 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε 4 διαφορετικές πόλεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μελών. Αταλάντη, Στυλίδα, Μακρακόμη, Λαμία. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Ο πιο γευστικός προορισμός, καφεκοπτίο Σουλιώτη. Αρωματικά χαρμάνια, φρεσκοκαβουρδισμένη κόκκι, λαχταριστή ξηρή καρπή. Γλυκές ιδέες, καφεκοπτίο Σουλιώτη. Κάθε ώρα της μέρας θα βρεις αυτό το κάτι που θα δώσει άλλη γεύση στη στιγμή σου. Απολαύστε μοναδικά γλυκά του κουταλιού Ασάχ. Κιδόνι, πορτοκάλι, νεράτζι και μήλο. Φτιαγμένα από σπιτικές, παραδοσιακές συνταγές ξεχωρίζουν για τη γεύση, το άρωμα και την ποιότητα των υλικών. Με ολόφρεσκα και αγνά προϊόντα από το λιλάντιο πεδίο της Εύβοιας. Γλυκά του κουταλιού ΑΣΑΧ. Σας ταξιδεύουν στο χρόνο. Φάρμα Βίτα. Επαγγελματικά προϊόντα. Λάμψη, διάρκεια και κάλυψη στα 100 ml. Μοριακής τεχνολογίας αναδόμηση. Styling για όλους τους τύπους. Αμέθης επαγγελματική φροντίδα. Φάρμα Βίτα. Δημιουργήστε το στυλ σας. Τώρα φροντίζουμε εμείς για εσάς με νέο διευρυμένο ωράριο. BioPlanet. Και για όσους δεν προλαβαίνουν, bio2go.gr. Παραγγελίες online σε χιλιάδες κωδικούς με αυθημερών παράδοση στη Λαμία. Σύντομα και στα προϊόντα ψυγείου. Και για τους επαγγελματίες, τιμές χοντρικής χωρίς ελάχιστη παραγγελία. BioPlanet και bio2go.gr. Για σένα που θέλεις περισσότερα. Αρχέτυπο. Η μεγαλύτερη εκτυπωτική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα. Αρχέτυπο. Εκτυπώσεις offset. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Εκδόσεις. Βιβλιοδεσίες. Έντυπα λογιστηρίου. Αρχέτυπο. Η εταιρεία που συνεχώς εξελίσσεται, καινοτομεί και προσφέρει στους πελάτες της έντυπα υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Αρχέτυπο. Τυπώστε το καλά στο μυαλό σας. Βιομηχανική περιοχή Άνθησας. Τηλέφωνο 22650-79079. Ο Καραμολέγκος έφτιαξε ένα ψωμί με κάπα κεφαλαίο, καλοζυμωμένο, με φυσικό προζύμι. Κορυφαίο σε διατροφική αξία, γεμάτο γεύση. Ζέας, οκτάσπορο και 100% ολικής άλεσης. Ψωμί με κάπα κεφαλαίο. Ο Καραμολέγκος το έκανε με αγάπη. Αχ, μια καινούργια μέρα ξεκινάει. Και ξεκινάει με όρεξη.
όρεξη για ζωή. Γι' αυτό το σπίτι θέλει Άβα. Ψωνίζεις. Κερδίζεις. Γιατί στο Γαλαξία έχουμε τις καλύτερες τιμές και κάθε μέρα εκατοντάδες προσφορές. Επιπλέον, Νιβέα, αποσμητικά σώματος και αφρόλουτρα, ένα συν ένα δώρο. Πένα Lady και Punch, μείον 40%. Πάνις Pampers, μείον 40%. Lenor, απορριπαντικά, ένα συν ένα δώρο. Άρια Σάνα, συλλέκτες υγρασίας και ανταλλακτικά, μείον 40%. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Τώρα με νέα, εξαιρετικά αποτελεσματική σύνθεση. Χορηγός Αρχέτυπο, η μεγαλύτερη εκτυπωτική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα. Pelican Transport and Logistics. Η χώρα μας, η Ευρώπη. Ακολουθήστε μας. Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Η βραχυχρόνια μίσθωση γνωστή ως Airbnb έχει μια ανωδική τάση και πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική επικοινωνία τον κύριο Πασαλίδη Άγγελο, ο οποίος και είναι πρόεδρος Μεσητών Θεσσαλονίκης, με τον οποίο θα αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Καλησπέρα κύριε Πασαλίδη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, είμαστε εδώ με τον κύριο Μπάκα, τα αναλύουμε όλα τα θέματα, αναδιαστήματα, να ενημερώνουμε το κοινό. Αυτό είναι το ζητούμενο και επειδή όλοι πλέον δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στο να δουν το πώς θα αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους προς όφελός τους, νομίζω ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δίνει μια νέα προοπτική στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Καταρχάς να καλησπερίσω και τον κύριο Μπάκα. Να σας πω ότι πραγματικά είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ένα προϊόν σηματαγοράς, το οποίο θα λέγαμε ότι μπαίνει πολύ δυναμικά. Είναι ένα σχετικά νέο προϊόν ή σχετικά ένα προϊόν, θα έλεγα, το οποίο για να το πούμε ακριβέστατα και να γνωρίζει ο κόσμος, είναι ένα προϊόν που έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στη γέννησή του και η Ελλάδα. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάποτε πριν πολλά χρόνια, όταν πηγαίναμε στη Χαλκιδική ή στα νησιά που δεν υπήρχαν τα καταλήμματα ή δεν υπήρχαν τόσα πολλά ξενοδοχεία, αυτή η βραχυχρόνια μίσθωση ήρθε από τότε, από 30 και 40 χρόνια πριν. Βέβαια τώρα έχει μια άλλη διαφορετική μορφή. Θα ήθελα να επισημάνω λίγο την προσοχή εδώ πέρα στο σημείο αυτό, με βάση και την καινούργια νομοθεσία. Γιατί υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα όσον αφορά την εκμετάλλευση αυτών των καταλυμάτων, των δωματίων από ιδιώτες. Θα πρέπει να είναι σίγουρα δηλωμένα, θα πρέπει να διέπονται από όλους τους όρους ασφαλείας και τις προϋποθέσεις. Και να πω ότι σίγουρα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν για συγκεκριμένα σημεία σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχουμε μια εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση για το παραλιακό μέτωπο και το ιστορικό κέντρο, αλλά όχι σε περιφερειακές συνοικίες της πόλης, δηλαδή όσο γίνεται πιο κοντά στα κέντρα των πόλεων, εκεί που είναι τα ιστορικά κέντρα. Είναι μια επένδυση, θα λέγαμε, για κάποιον ιδιώτη, ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση θα μίσθωνε ένα διάρρηκτο διαμέρισμα, να πω ένα παράδειγμα, στα 400 ευρώ. Τώρα αυτό εδώ πέρα το εισόδημα μπορεί να φτάσει ίσως και στα 1.000 και να ξεπεράσει και τα 1.000 ευρώ. Κύριε Πασαλίδη, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη με τις παραδοσιακές μισθώσεις, γιατί στην Αθήνα, σε εμάς τουλάχιστον, δεν υπάρχουν ακίνητα πολλές φορές που διατίθονται για παραδοσιακή μίσθωση. Ναι, κύριε Πάτε, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Απλά η οικονομική κρίση έχει μεταφέρει την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών από τους ιδιοκτήτες προς το Airbnb. Και θα λέγαμε ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη φόρα το φαινόμενο αυτό. Είναι όπως καταλαβαίνετε φυσικό, δηλαδή κλείπουν τα σπίτια για την παραδοσιακή μίσθωση, ειδικά στα ιστορικά κέντρα. Λοιπόν, γιατί ο ιδιοκτήτης εκεί που θα έβγαζε 400 ευρώ σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία μπορεί να διπλασιάσει και σε κάποιες περιπτώσεις να τριπλασιάσει το εισόδημά του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι απόφευκτο. Στη Θεσσαλονίκη έχετε επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν επενδύσει, δηλαδή αγοράζουν ακίνητα
μέσα από την εκμετάλλευση μέσω Airbnb. Γιατί στην Αθήνα τουλάχιστον Κουκάκι, Κολονάκι, Ακρόπολη, Νέα Σμύρνη, Νέος Κόσμος και γενικότερα Πέριξ του ιστορικού κέντρου των Αθηνών έχουν γίνει μεγαλύτερες επενδύσεις και από Έλληνες και από ξένους με σκοπό την εκμετάλλευση των ακινήτων μέσω διαχρονικής μισθώσεως. Σαφώ και είστε μέσα στην κλιματαγορά και εσεί, από όσο γνωρίζω και γνωρίζετε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι ένα επενδυτικό προϊόν το οποίο μπορεί να προσελκύσει επιχειρηματίες οι οποίοι θα πάρουν ένα παλιό κτίριο και θα το μετατρέψουν σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχει ένα κόστος φυσικά μεγάλο για την αναπαλαίωση κάποιων κτιρίων ή για τη διαμόρφωση της εχόρδας για να αξιοποιηθούν με την ίσθωση αυτή, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα του δικαιώνει, γιατί τελικά το εισόδημα είναι αρκετά σεβαστό. Και είναι και ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο για να κινηθεί και μια πολύ μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων που συνδέονται με το κομμάτι της ανακαίνησης. Ακριβώς, ναι. Είναι εξαιρετικό το κίνητρο και όντως έχει συμβεί αυτό εδώ πέρα σε όλες τις πόλεις. Έχουν δοθεί δουλειές και θα λέγαμε ότι υπάρχει μια αναγέννηση στο κατασκευαστικό κομμάτι, δηλαδή πολλοί κατασκευαστές οι οποίοι στείλανε υποδομές τώρα έχουν μεταφερθεί στο κομμάτι αυτό εδώ πέρα, έτσι ώστε να υπάρχει διοπορισμός για όλες τις κυρίες για πάρα πολλά συναυτή επαγγέλματα. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω κανένα δυο παγίδες και τι θα πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχει το εξής παράδοξο, υπάρχουν σε εμάς κάποιες καταγγελίες για χρήματα για ψεύτικα κίνητα τα οποία κάποιοι απατεώνες προβάλλουν στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να διστημείται και η χώρα μας, η οποία διστημείται σε αυτή την περίπτωση από δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Το ένα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αποσταλεί χρήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονταν σε ακίνητο. Και η άλλη περίπτωση είναι ότι υπάρχουν καταλήμματα τα οποία διαφοροποιούνταν την κατάστασή τους από τις φωτογραφίες. Αυτό είναι μια διστήμηση για τη χώρα μας, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να γνωρίζουμε πού στέλνουμε τα χρήματά μας όταν είναι να μισθώσουμε κάποιο ακίνητο μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πρέπει να γνωρίζουμε το ονοματεπώνυμο και το αφημί του ανθρώπου που αποφέρουμε τα χρήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Σίγουρα καθένας βέβαια φέρει, θεωρώ, προσωπικά την ευθύνη των πράξεών του και των επιλογών του. Και φαντάζομαι όπως αυτό γίνεται στην Ελλάδα, πιστεύω ότι και σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, έτσι δεν είναι? Ναι. Υπάρχουν παντού. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε και είναι πολύ λογικό, σε μια χώρα, χωρίς να θέλω να στιγματίσω τον Έλληνα, αλλά στιγματίζω την οικονομική κατάσταση της χώρας, σε μια χώρα όπου είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι εποχές, κάποιοι αναγκάζονται να προβούν σε αυτήν την απάτη, αλλά δεν πάβει να είναι απάτη. Το κομμάτι της φορολόγησης για αυτού του είδους τη βραχυχρόνια μίσθωση? Το κομμάτι της φορολόγησης τη βραχυχρόνια μίσθωση θα εξαρτηθεί και από το είδος της παροχής. Δηλαδή, εάν θα υπάρχουν και παροχές του τύπου άλλαγμα σεντονιών ή πρωινό, εκεί θα πρέπει να προσέξουν λίγο, γιατί δεν πηγαίνει απλά, πηγαίνει εξ ολοκλήρου το εισόδημα και μπορεί να αλλάξουν κλίμακα. Θα πρέπει να ενημερωθούν από τον λογιστή του πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, γιατί υπάρχουν παράθυρα στον νόμο. Επίσης να σας πω ότι αν προβούν σε κάποιον έλεγχο οι αρμόδιες αρχές και πιάσουν ένα ακίνητο το οποίο θα το διαχειρίζονται με βραχυχρόνια μίσθωση και το οποίο δεν θα είναι δηλωμένο, ουσιαστικά δεν θα κόβει τα ανάλογα παραστατικά, το πρόστιμο είναι 5.000. Αυτό το πρόστιμο μπορεί να τετραπλασιαστεί και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, δηλαδή να φτάσουμε σε πρόστιμα του τύπου 20.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω σε αυτό το σημείο ότι εμείς διαφωνούμε σε αυτά τα πρόστιμα, τα οποία είναι καταστροφικά για αυτόν εδώ πέρα που δεν μπορεί, είναι κάτι ανάλογο με το πρόστιμο της ανασφάλισης της εργασίας. Θα σας πω ότι η έρευνα που έχουμε κάνει εμείς για την ανασφάλιση της εργασίας, θα το φέρνω σε άλλο παράδειγμα βέβαια, είναι ότι εκεί που επιβλήθηκαν τα πρόστιμα των 10.500 και όχι πάντοτε δικαίως, μετά οι επιχειρήσεις αυτές κλείσανε. Χαίρομαι πάρα πολύ που
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, γιατί τον ίδιο συνειρμό έκανα την ίδια στιγμή και εγώ μαζί σας και αυτό ήταν θέμα που ήθελα να το θίξουμε για να το αναφέρουμε. Το γεγονός ότι τα πρόστιμα δεν είναι μόνο σε αυτό το κομμάτι εξωπραγματικά και δεν είναι συμμορφωτικού χαρακτήρα. Είναι τιμωρητικού χαρακτήρα και πραγματικά να οδεύσουμε προς στο να κλείσουμε στο λουκέτο και δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική και το νόημα σε αυτό το κομμάτι. Τα πρόστιμα δεν εισπράττουν κιόλας, εντάξει. Και τα οποία και δεν εισπράττουν. Δεν εισπράττουν τα πρόστιμα όλα αυτά. Ξέρετε, μπορεί κάποιος να μισθώσει το κίνητό του για την βραχυχρόνια μίσθηση. Κάποιος μπορεί να του πληθεί ένα πρόστιμα, ας πούμε, 20.000 ευρώ. Μπορεί να υπερβαίνει και την αξία του ίδιου το ακινήτου. Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν πολύ μικρά σπιτάκια τα οποία μπορεί να είναι φθηνά κτλ. Βέβαια, δεν επιτροπούμε σε καμία περίπτωση φοροδιαφυγή. Πρέπει να κόβονται όλα τα παραστατικά γιατί έχει να κάνει και με, με τη συμπεριφορά μας προς την. Τη φορολογική συνείδηση. Ορίστε. Τη φορολογική συνείδηση. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, Θέμη, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Όχι, όχι, συμφωνώ από όταν με την Πασαλίδα ότι τα προστήματα πολλές φορές σε ένα ακίνητο μπορεί να είναι και αξία του ακινήτου που μισθώνει και μισθωμακρινής μισθώσεως. Σίγουρα, πιστεύω γενικώς ότι όταν θα επέλθει μια εξυγίανση και στο κομμάτι της φορολόγησης, δηλαδή του να είναι όλα normal και μετρήσιμα και να υπάρχει μια αντιστοιχία σε αυτό του που εισπράττω και σε αυτό που μπορώ να αποδώσω και πρέπει να αποδώσω στο κράτος και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι μόνο αυτού καθεαυτού η συγκεκριμένη φορολόγηση, είναι και πολλά άλλα έμεσα. Άρα λοιπόν, όταν θα υπάρξει μια συνολική εξυγίανση, θεωρώ ότι θα μπορούν πραγματικά όλοι να ανταπεξέλθουν και όπως πρέπει και να είναι νόμιμοι και σωστοί. Γιατί θα ξέρουν ότι δεν απειλούνται. Δεν απειλούνται από κάτι, το ότι θα πρέπει δηλαδή να εξοικονομήσουν από κάπου χρήματα για την επιβίωσή τους. Πρέπει να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Για το συμβούλιο θα σας πω ότι την τελευταία φορά που βρέθηκα με την κυρία, την Υπουργό Οικονομικών, την κυρία Παπανούτσου, της είπα ότι έχει μετατραπεί η χώρα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο φοροδιαφυγής. Δεν υπάρχει περίπτωση κατά την άποψη τη δική μας να τελειώσει ποτέ αυτό το φαινόμενο για τον απλούστατο λόγο ότι δυστυχώς και στο κατανοήσουν ότι ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας, ο συντακτήπος, οι πάντες, εάν δεν φοροδιαφύγουν, είναι αδύνατο να επιβιώσουν. Δεν θέλει πανεπιστήμια, θέλει μολύβι και χαρτί. Και το χειρότερο. Τόσα και αυτά που έχω να δίνω είναι τριπλά από όσα εισπράττω. Και το χειρότερο, κύριε Πασαλίδη, είναι δυστυχώς ότι έχουμε ακούσει δηλώσεις από τους ανθρώπους της κυβέρνησης το ότι εμείς θα εισπράξουμε από αυτούς που είναι υγιείς και από αυτούς που αποδίδουν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο πάντα να εισπράττουμε από αυτούς που αποδίδουν και είναι υγιείς. Γιατί και αυτοί κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες επιχειρήσεις. Γιατί η επιχείρηση έχει ανάγκη και για κεφάλαιο, για να επανεπενδύσει, να αναπτυχθεί. Δεν είναι μόνο. Άρα πρέπει λοιπόν να παταχθεί το κομμάτι της φοροδιαφυγής, του μαύρου χρήματος, έτσι. Να το θίξουμε γι' αυτό. Και αυτό έχει να κάνει και στην βραχυχρόνια μίσθωση. Με 110% φορολογία αυτή τη στιγμή. Μια επιχείρηση η οποία βγάζει 100.000 ευρώ πρέπει να πιέσει 110.000 ευρώ φέτος. Ναι. Που καταβολεί φόρο. Δηλαδή ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει ταμιεύσει να δανειστεί 10%. Και τι να αφήσει τελικά για την επιχείρησή του, δεν ξέρω. Να δανειστεί 10% του κέρδους του για να πληρώσει την εφορία του έτους. Θα πρέπει να γίνει. Δεν τους ενδιαφέρουν οι συνέπειες της έφυγης. Δυστυχώς. Ότι πρόσφατα έκανα ένα συμβόλαιο μετά από ένα χρόνο διαδικασία για την πώληση ενός οικοπαίδου το οποίο πουλήθηκε 380.000 ευρώ. Έφτασε το αίτημα μέχρι το Υπουργείο και ζητούσαν από το Υπουργείο Οικονομικών να κατευληθούν 490.000 γιατί θέλανε το 70% της αντικειμενικής αξίας όπου κατά την άποψή τους ήταν 600.000. Οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται τα κατατόπους εφοριακά καταστήματα, λοιπόν, δεν έχουν τη δυνατότητα, είναι απλά αντρίκελα, θα έλεγα, να δώσουν λύση σε ένα τέτοιο θέμα. Προφανώς. 380.000 και ζητούσαν 500. Ένα ακίνητο, το οποίο δεν ήταν χρέη επιχειρηματία, ήταν χρέη σε μια οικογένεια που μείναν τρία παιδιά,
και που ήρθαν χρέη από κληρονομιά λόγω έμφυα. Ουσιαστικά δηλαδή που τιμωρούν και την περιουσία που επί σειρά ετών δούλεψε και άφησε το πατέρα. Και έχει πληρώσει. Και την ίδια στιγμή που το κράτος, το δημόσιο χρωστάει σε πάρα πολλούς επαγγελματίες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν χρωστάει μόνο, κάνει αλλά πάλι λαλάτι και με την αρχή. Θα λέμε καθημερινά, αλλά νομίζω ότι είναι φωνή βόντος εν τη γερήμα. Κύριε Πασαλίδη, ευελπιστούμε. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά και από την αισιόδοξη, ότι μέσα από παρεμβάσεις, μέσα από διαρκείς προσπάθειες που γίνονται και από τις ενώσεις και από ομοσπονδίες, από τους ανθρώπους της αγοράς, σε κάθε κλάδο χωριστά και πιέσεις, κάποια στιγμή να υπάρξει μια συγκατάθεση και μια θετική έτσι στάση της πολιτείας, φιλική, πιο φιλική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας. Σας ευχαριστώ κυρία Κοτσιμπού, σας ευχαριστώ κύριε Μπάκα. Όποτε θέλετε ξανά στη διάθεσή σας, πηγαίνω στον αγώνα για τις εθνικές εκλογές στο εθνικό. Έτσι, ακριβώς. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους τους υποψηφίους. Να είστε καλά. Γεια σας. Βίκυ, να σημειώσω κάτι σημαντικό, για να ακούσουν και οι τηλεθεατές. Τα ετήσια έσοδα από την βαχυχρόνια μίσθωση στη χώρα μας για τους ιδιοκτήτες του 2016 ήταν 850 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά? Θα σου πω ακριβώς. 42.000 είναι τα ακίνητα που μισθώνονται στη χώρα μας μέσω βαχυχρόνιας μισθώσης και 770.000 που ήταν οι νέοι επισκέπτες, αυτό είναι σημαντικό, νέοι επισκέπτες που ήρθαν στη χώρα μας ως τουρίστες. Μέσω του Airbnb. Τι συμβαίνει, το 2016, επειδή δεν είχε φτιαχτεί η πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών για να μπορούν να δηλωθούν τα εισοδήματα από τη βαχυχρόνια μίσθωση, το ελληνικό δημόσιο έχασε 120 εκατομμύρια ευρώ. Τότε τι λένε, ότι από το 2018 θα πρέπει να δηλώνονται μέσα στην συγκεκριμένη πλατφόρμα τα συγκεκριμένα ακίνητα και να δηλωθούν και τα εισοδήματα του 2016. Δηλαδή αυτά τα εισοδήματα. Που έχουμε για κάτι, είναι φυσιολογικό όμως. Γιατί μίσου το ακίνητό σου και θα πρέπει να πληρώσει το φόρο για το εισόδημα που απέκτησες. Δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι όποιος μισθώνει το ακίνητο μέσω βαχυχρόνιας μισθώσεως έχει τη δυνατότητα να μισθώνει μόνο ένα ακίνητο. Εάν έχει δεύτερο ακίνητο, θα πρέπει να μπει στον κλάδο του επιχειρηματικότητας. Ναι, και είναι ένα ακίνητο αναφημί. Εκεί υπάρχει και άλλου τύπου φορολόγηση. Και είναι λογικό να πούμε κάτι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Η φορολόγηση είναι από 15-45% όπως είναι και στις παραδοσιακές μισθώσεις. Δεν αλλάζει τίποτα. Το θέμα ποιο είναι όμως. Αν μισθώνει κάποιος το ακίνητό του ή το σπίτι του, δηλαδή διαμένω εγώ σε μια κατοικία, τη δική μου κατοικία που ιδιοκατοικώ ο ίδιος, αλλά επειδή θα φύγω και θα πάω στους γονείς μου δύο μήνες, θα επιλέξω για να αυξήσω το εισόδημά μου να μισθώσω την κατοικία μου. Αυτό είναι βοήθημα, ένα επιβοήθημα στα δικά μου εισοδήματα. Αλλά όμως το κάνω επιχειρηματικά αυτό το πράγμα. Πρέπει πλέον να φορολογούμε σαν επιχειρηματίας. Είναι εντελώς λογικό. Δεν είναι τίποτα παράλογο. Σε αυτό το κομμάτι μπορούμε λίγο να εντάξουμε, ολοκληρώνοντας αυτό το θέμα και όσο γίνεται πιο συνοπτικά, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Την τάση που υπάρχει από επιχειρηματίες του εξωτερικού να επενδύσουν και να κάνουν τέτοιου είδους αγορές και αξιοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς αυτό το βλέπουμε εμείς? Εμείς σαν χώρα έχουμε θεσπίσει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την χρυσή βίζα. Ποια είναι αυτή η χρυσή βίζα? Η βίζα διαμονής. Παραμονής μάλλον, πενταετούς διάρκειας και ανανέωση αυτής. Και αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα αγοράσουν ένα ακίνητο άνω 250.000 ευρώ. Δηλαδή, οποιοδήποτε είναι πολιτιστή της χώρας, Κινέζος, Ινδός, Αφρικανός, Αμερικανός, Τούρκος, οτιδήποτε, Ρώσος, Ουκρανός, μπορεί με 250.000 ευρώ και ένα ευρώ να πάρει αυτή τη βίζα που λέγεται χρυσή βίζα, που σημαίνει ότι 5 χρόνια μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και να ανανέωση αυτής. Αορίστου. Τι συμβαίνει τώρα, η χώρα μας είναι μια από το ίδιο της έρηδος, διότι είμαστε πιο φτηνοί στην Ευρώπη, δηλαδή το πρόγραμμα της χρυσής βίζας των 250.000 ευρώ είναι πιο φτηνό στην Ευρώπη, όταν η Πορτογαλία ζητά 500.000 ευρώ και η Αγγλία ζητά 1.000.000 ευρώ. Είμαστε πιο πολύ large εμείς. Πιο φτηνοί. Είμαστε πιο large λοιπόν. Πιο large, δηλαδή προσπαθούμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις σε αριθμούς. Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό όμως με την ραγδαία πτώση των τιμών στην ακίνητη περιουσία, η οποία αγγίζει κατά μέσο από το 8% και σήμερα 42% στο μέσο όρο της. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος αυτή τη στιγμή, ο επενδυτής από το εξωτερικό, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει, να επενδύσει, να αγοράσει ένα κίνητο στην χώρα μας και ταυτόχρονα, δηλαδή ένα κίνητο 500.000 ευρώ, θα το αγοράσει σήμερα 250.000 ευρώ, καθώς και τέλεια παραμονής για 5 χρόνια.
Άρα τι κάνουν αυτή τη στιγμή πλέον. Έχουν δει ότι η χώρα μας, μην ξεχνάμε ότι έχουμε αύξηση του τουρισμού. Mm-hmm. Ότι είμαστε τουριστικός προορισμός. Οπότε μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση η αξιοποίηση για το τουριστικό προϊόν. Ακριβώς. Θα αγοράσω ένα κίνητο στην Ελλάδα αξίζει 250.000 ευρώ, που παλιότερα στήγιζε 400-500.000 ευρώ. Θα το μισθώσω μέσω βαχυχρονίας μισθώσεων όσο της Airbnb. Θα διαμένω εγώ στη χώρα, θα έχω κάνει διακοπές με ένα μήνα και τους υπόλοιπους 5-6-7 μήνες που μου δίνει η νομοθεσία το δικαίωμα θα μπορώ να το μισθώσω και να έχω εισοδήματα. Αφού οι Έλληνες στεγνώσανε, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αξιοποιηθεί με κάποιον άλλο πρέπει τρόπο. Να έχει δεν ξέρω βέβαια αν και αυτό να έχει δομή. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν είναι μια λύση τελικά με προοπτική αυτή. Αυτή η λύση έχει προοπτικές, αν και εφόσον υπάρξει η κοινή στρατηγική. Ακριβώς. Κάτι πολύ απλό. Το 2013, το 2014 που ξεκίνησε η άδεια παραμονής, η χρυσή βίζα μάλλον αυτό το πρόγραμμα, είχε πάρει αντιπροσωπεία της χώρας μας στην Κίνα. Και ξέχασαν οι Έλληνες οι οποίοι έκαναν την παρουσίαση του προγράμματος χρυσής βίζας να πούν ότι η βίζα είναι για 5 χρόνια και ενώνονται αυτόματα. Και θεώρησαν οι Κινέζοι ότι η βίζα ήταν αξίας 250.000 ευρώ για επένδυση που να κάνουν, αλλά έως 5 χρόνια. Δηλαδή στην πενταετία πρέπει να ξαναπληρώσουν πάλι. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή σε οποιαδήποτε κίνηση και αν κάνουμε και μιλάμε για επένδυση ή υπευθυνόμαστε σε έναν επενδυτή. Είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε τι παρέχουμε και ποιες είναι οι διαδικασίες. Το κομμάτι των πληστηριασμών είναι top of the top. Να πούμε ότι τα κίνητα ξεκίνησαν με τον πληστηριασμό. Τα πρώτα κίνητα που βγήκαν είναι 2 ακίνητα 700.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας, τα οποία δεν είναι ακίνητα. Τα οποία είναι μια οικογένεια η οποία διαμένει στο Περιστέρι, στο Εγάλιο, 80.000 ευρώ. Μιλάμε για 2 μεζονέτες αντικειμενικής αξίας 700.000 ευρώ σε ακριβά προάστια. Θα πάμε σε αυτό το κομμάτι αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο κύριος Γιώργος Ρούσκας, πρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος θα είναι στη τηλεφωνική μας επικοινωνία και θα το συζητήσουμε το θέμα. Αρχέτυπο. Η μεγαλύτερη εκτυπωτική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα. Αρχέτυπο. Εκτυπώσεις offset. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Εκδόσεις. Βιβλιοδεσίες. Έγκυτα λογιστήριου. Αρχέτυπο. Η εταιρεία που συνεχώς εξελίσσεται, καινοτομεί και προσφέρει στους πελάτες της έντυπα υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Αρχέτυπο. Τυπώστε το καλά στο μυαλό σας. Βιομηχανική περιοχή Άνθησας. Τηλέφωνο 22650-79079. Elecon Transport and Logistics. Η χώρα μας, η Ευρώπη. Μέτρα την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, εξυπηρετούμε τις ανάγκες σας από μικρά έως πλήρη φορτία. Με δυνατότητες μεταφοράς ξηρού ή ελεγχόμενης θερμοκρασίας φορτίου σε όλη την Ευρώπη. Στην Elecon Transport and Logistics παραδίδουμε αυτό που υποσχόμαστε στη βέλτιστη τιμή και με δεδομένη ποιότητα. Ακολουθήστε μας. Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τον κύριο Ρούσκα γιατί είναι σε μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά τα θέματα καθότι οι πληστηριασμοί, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι γεγονός και από χθες έχουν ενεργοποιηθεί. Ο Θέμης Μπάκας θα μας μιλήσει για αυτό το κομμάτι γιατί νομίζω, Θέμη, έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Ένα βήμα μετά το διατάφτα είμαστε. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι δυσάρεστο από τη μία πλευρά. Από την άλλη, να δούμε λίγο το τι σημαίνει τελικά ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Ηλεκτρονικός πληστηριασμός σημαίνει το εξής. Ότι μπορεί κάποιος να συμμετέχει μέσω μιας πλατφόρμας, δηλαδή να είναι εγγεγραμμένος χρήστης και να συμμετέχει μέσω της πλατφόρμας και να βλέπει την πρώτη τιμή του ακινήτου, την τιμή εκκίνησης και εφόσον έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, δηλαδή το 30% τη τιμή σε κινήσεως σε εγγυητική επιστολή τη συμμετοχή του, να μπορεί ουσιαστικά να κάνει προσφορά στο συγκεκριμένο ακίνητο. Mm-hmm. Δεν βλέπει όμως τα ονόματα των άλλων συμμετοχόντων, αλλά μόνο. Γίνεται κλειστό λοιπόν. Γίνεται κλειστό, ναι. Το κάνει μόνο. Ακριβώς. Βλέπει μόνο τις τιμές κάθε προσφοράς των υπολείπων που συμμετέχουν και από εκεί πέρα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, να ανεβάζει κάτι την προσφορά του. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία έχει κρατάει περίπου 4 ώρες. Και από εκεί πέρα στο τέλος ανακοινώνεται ποια προσφορά είναι η τελική του τμήματος και από εκεί πέρα και το όνομα του νέου ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πούμε πιο είναι το σημαντικότερο. Μέσω του ηλεκτρονικού πληστηριασμού τι συμβαίνει. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή τα ακίνητα που βγήκαν στον πληστηριασμό ήταν ακίνητα αντικειμενικής αξίας 700.000 ευρώ, που ήταν ακίνητα μεζονέτες, μεγάλες
Δηλαδή ακίνητα που δεν ανήκουν σε μια λαϊκή οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό το είναι, καλό στο ναι, κακό. Αυτό είναι το καλό στο κακό. Ναι, όπως το θέλεις. Δεύτερο είναι ότι έχουμε μόνο μία μέρα την εβδομάδα πληστηριασμούς και όχι τρεις που έλεγαν. Άρα θα έχουμε λιγότερα ακίνητα προς πληστηριασμό. Τρίτο βασικότερο στοιχείο είναι ότι μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών συμμετέχουν από όλο τον κόσμο και δεν είναι το παλιό, αν θυμάστε, τις φαλιές διαδικασίες που γίνονται στο ενωδικείο και μπαίναν συσταγωγικά που εσφορούμε την έφαση στα κοράκια, που είπαν και χτυπούσε το ακίνητο. Σημαίνει ότι κάποιος μπορεί μόνος του αυτή τη στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, να μπει στη διαδικασία της επένδυσης. Αφού τι καλό έχει, τι σημαντικό έχει. Ότι επειδή οι ξένοι γνωρίζουν ότι η πτώση των ακινήτων στη χώρα μας έχει φτάσει ακόμα και το 42%, σίγουρα θα μπουν στη διαδικασία να δουν τις τιμές έναρξης πληστηριασμών. Και επειδή έχω κάνει μια μικρή έρευνα όσον αφορά τις τιμές εκκίνησης, mm-hmm. έχω να σας πω ότι οι τιμές εκκίνησης είναι οι τιμές αγοράς αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πολλές φορές, όσον αφορά τα βόρεια προϊόντα της Αττικής. Στο κομμάτι ναι, της αντικειμενικής. Ναι, δεν είναι στις τιμές αγοράς. Είναι στις τιμές αγοράς. Ακριβώς. Άρα εμείς αυτό που λέμε. Αυτό θεωρούμε ότι. Θα επηρεάσει την αγορά ή όχι. Ναι. Μόνο και μόνο όταν ξεκινά ο πληστηριασμός, μόνο και μόνο για ψυχολογικούς λόγους, έχουμε μία πτώση των τιμών περίπου 10%. Mm. Εγώ ψυχολογικούς. Γιατί δημιουργείται αυτό το πράγμα, διότι υπάρχει μια στάση αναμονής. Δηλαδή, εγώ που είμαι διαφθορόμενος αγοραστής, ο οποίος όμως δεν επιθυμώ να καλύψω δική μου στεγαστική ανάγκη, αλλά βλέπω το ακίνητο επενδυτικά, mm-hmm. αντιλαμβάνομαι ότι επιθυμώ να κάνω μια στάση αναμονής, να δω. Ο ίδιος πώς θα κινηθούν οι τιμές και τι ακίνητα θα βγουν στον πληστηριασμό. Mm. Γιατί τα πρώτα ακίνητα που θα βγουν θα είναι ακίνητα του παλιού lifestyle. Mm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σημαίνει. Πρώτο. Δεύτερο στοιχείο ποιο είναι. Ότι εάν δεν δούμε τις αλλαγές των τιμών, δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, όταν η πρώτη τιμή του ακινήτου βγαίνει ένα ακίνητο πληστηριασμό με πρώτη τιμή, ας προθέσουμε 100.000 ευρώ και δεν υπάρχει συμμετοχή από ενδιαφερόμενους, υπάρχει η διόρθωση της τιμής. Α, υπάρχει, προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Αν δεν υπάρχει τη δεύτερη φορά συμμετοχή, πάμε στη δεύτερη διόρθωση της τιμής. Άρα, θα ξέρουμε ακριβώς. Στόχος λοιπόν είναι όπως και να έχει αυτό να βγει, να καταλήξει κάπου. Να καταλήξει κάπου. Το θέμα ποιο είναι όμως. Να δούμε τελικά η τιμή αυτή ποια θα είναι. Γιατί αν η τιμή που θα καταλήξει ουσιαστικά να αγοραστεί ένα ακίνητο σε σχέση με την πρώτη τιμή της προσφοράς mm-hmm. έχει πολύ μεγάλη απόκληση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι θα αρχίσει η κατάρρευση της τιμής αγοράς. Άρα αυτό λοιπόν θα λειτουργήσει σαν καθοριστικός παράγοντας για ακίνητα αντίστοιχου βεληνικούς αντίστοιχης δυναμικής. Δηλαδή, αν τα πρώτα ακίνητα που θα βγουν στους πληστηριασμούς θα δώσουν ίσως μια πορεία. Θα καταγράψουν μια αρχική πορεία και μια αρχική στάση. Mm. Μια αρχική εκτίμηση, όπως το είπες, και μια στάση των αγοραστών. Το θέμα ποιο είναι όμως, να δούμε πόσα ακίνητα θα βγουν. Σε τρεις ρυθμούς. Η Τροϊκά, οι θεσμοί ζητάνε από 600-800 ακίνητα να βγαίνουν το μήνα. Και μια στοχοποίηση λέει 18.000 ακίνητα. 18.000 επιπλέον ακίνητα που οι τιμές τους δεν ξέρουν ποιες θα είναι τελικά, γιατί έχουμε τις διορθώσεις τιμών, σε ένα πλήθος ακινήτων που είναι ανεκμετάλλευτα και είναι διαθέσιμο προς πώληση 250.000 ακινήτων, και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Εγώ αυτό που εκτιμώ ποιο είναι. Αν βγουν σταδιακά, σίγουρα θα επηρεάσουν τη μεταγορά λιγότερο. Βέβαια, αν γιατί δεν θα μπορεί να προσαρμοστεί ίσως και η μεταγορά στα νέα δεδομένα που προδιαγράφονται. Ακριβώς. Αν δεν βγουν καθόλου, δημιουργούν μια στάση αναμονής στον επενδυτή, γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, από τα κίνητα που πολλούνται, δεν πολλούνται τα κίνητα οποία θέλει ο Θέμης ο Μπάκας να καλύψει τη δική του στεγαστική ανάγκη, δηλαδή αγόρασα ένα σπίτι για να διαμείνουν η οικογένειά μου. Το μεγαλύτερο 85% των ακινήτων που αυτή τη στιγμή γίνονται αγορές είναι ακίνητα επενδυτικά. Είναι όλος επενδυτής και τα αγοράζει για να κερδίσει το μέλλον. Άρα, ο επενδυτής δεν του είναι καθόλου δύσκολο να κρατήσει μια στάση αναμονής, να δει ακριβώς τι θα συμβεί όσον αφορά τις τιμές βάσει του πληστηριασμού, πού θα κινηθούν γενικότερα. Ναι, και γιατί προφανώς και αυτός ο επενδυτής μπορεί ο στόχος του να μην είναι μόνο η Ελλάδα. Ακριβώς. Εγώ αυτό που θέλω να άρα θα το δει σε μια γενικότερη κλίμακα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αντίστοιχη περίπτωση σε χώρα του εξωτερικού. Αν υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει, σίγουρα θα γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι 100% δεδομένο ότι γίνεται. Γιατί αν θυμόμαστε το παρελθόν, το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος όλου γινόταν στα ελληνοδικεία μέσω των πληστηριασμών. Mm. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω ποιο είναι όμως. Ο ξένος που θα αγοράσει ακίνητο στη χώρα μας, είτε είναι φυσικό είτε είναι νομικό πρόσωπο, θα ελεγχθεί το ποθενέσχες του. Και με ποιον τρόπο. Είναι ένα ερώτημα πολύ βασικό. Γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολο και καθόλου επιστημονική φαντασία
να δούμε επιχειρήσεις που θα ανήκουν σε Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορεί να μην φαίνονται μέσω των επιτελείων συγκεκριμένων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, οι εταιρείες τους, που με έδρα τα νησιά, Κέιμαν, οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει. Οπότε ελοχεύει κίνδυνος, θεωρείς? Σίγουρα. Μπορούν να ελέγξουν το ποθενέσχες. Και πόσο χρονικό διάστημα θέλουμε να ελέγξουμε το ποθενέσχες μιας εταιρείας και των μετόχων της? Όλα αυτά ξέρουμε, προβλέπονται. Σίγουρα πρέπει να προβλέπονται. Δεν μπορείς. Όταν πας σε ένα δημόσιο διαγωνισμό, γιατί ο πληστηριασμός είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός, mm-hmm. πρέπει να είσαι τεχέγγυα και να αποδεικνύεις τα χρήματα αυτά που τα έχεις βρει. Αυτό το πράγμα γίνεται στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Όσον αφορά τα ελληνικά αθημή που είμαστε όλοι φακελωμένοι, εύκολο είναι και πολύ καλά να το δούμε. Πραγματικά. Όταν συμμετέχουν όμως φυσικά οι νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς σαν χώρα να μπορούμε να ελέγξουμε το ποθενέσχες? Έτσι, στο παρελθόν, τα γνωστά κοράκια της αγοράς των Αθηνών. Έτσι δουλέψαν. Έτσι δουλέψαν. Mm-hmm. Ήταν το ξέπημα του μαύρου χρήματος. Γιατί κανείς δεν ρωτούσε πού βρέθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα χρήματα για την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου. Αυτό το κομμάτι των πληστηριασμών εντάχει. Άρα θεωρείς, λοιπόν, να... Θέμη, ότι αυτό είναι ένα σημείο κλειδί στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία? Είναι και το λέω γιατί εσύ πραγματικά έχεις τεράστια εμπειρία στο ότι έχει να κάνει με το θέμα της ακίνητης περιουσίας και τους τρόπους και τους όρους λειτουργίας αυτού του συστήματος. Εμείς αυτό που λέμε και σαν επιχείρηση και σαν κλάδος ολόκληρος, λέμε το εξής, ότι έπει πληστηριασμοί κάποιοι πρέπει να ξεκινήσουν. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουν σωστά και να ξεκινήσουν για αυτούς που πρέπει. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν στις λίστες ακίνητα τα οποία ήταν αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ, 2 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια ευρώ, ακίνητα πολύ μεγάλων επιχειρηματιών, οι οποίοι έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, αλλά αυτοί έχουν μείνει πλούσιοι, αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν το δανειό τους, έχουν μεταφέρει τα χρήματα στο εξωτερικό. Ας ξεκινήσουμε με τα συγκεκριμένα κίνητα, όπως είπα και πριν, από το σκληρό lifestyle που υπήρχε στην εποχή αυτή. Το θέμα είναι να υπάρχει βούληση, η Θέμη. Ναι, οπωσδήποτε. Γιατί αν δεν υπάρχει βούληση, θα συνεχιστεί μια κατάσταση έτσι και θα κάνουμε αποσπασματικές κινήσεις. Θα πω κάτι σημαντικό. Οι τράπεζες πρέπει να ξεκινήσουν τους πληστηριασμούς, γιατί έχουν πρόβλημα της ανακεφαλαιώσης τους. Και είναι βασικό κριτήριο από τους θεσμούς. Γιατί αυτή στιγμή... Με προτεραιοποίηση όμως. Ακριβώς. Αυτό που είπες. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσουμε να βγάλουμε σε πληστηριασμό να κινούμε 100.000 ευρώ τη στιγμή που υπάρχει μια πολυτελή βίλα στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, σε τουριστικούς προορισμούς. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω και φοβάμαι. Μήπως αυτό έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα? Δηλαδή, θέλοντας να εισπράξουν και βλέποντας το κομμάτι, γιατί σίγουρα όταν θα έχω να κάνω με μια βίλα η οποία προφανώς και από. Είναι σημείο επένδυσης και που προφανώς και ο επενδυτής θα περιμένει, θα έχουμε την υπομονή και εμείς να περιμένουμε ή θα πάμε πάλι στην εύκολη λύση? Εγώ αυτό που ξέρω ότι τρέπεσα για τη ρευστοποίηση, γιατί η εύκολη λύση δεν είναι πάντα και η λύση σωστή. Συμφωνώ, γι' αυτό και οι τράπεζες. Άρα πρέπει να προφυλαχθούν λοιπόν κάπως τα πράγματα. Γιατί αν πούνε ότι ξεκινήσαμε, δεν βγαίνει όπως το θέλαμε, πάμε παρακάτω, πάμε εκεί που υπάρχει περισσότερο, πιο εύκολο περιθώριο και πιο γρήγορη, με λιγότερα, ναι, αλλά σε περισσότερη βάση. Αυτό είναι λανθασμένο. Δεν μπορείς αφήσεις να πας σε μια οικογένεια η οποία το λέμε πραγματικά... Γιατί και στο κομμάτι της φορολόγησης κάπως έτσι λειτουργήσε η πολιτεία. Στο κομμάτι της φορολόγησης, και το είπανε και θα το ξαναπούνε, ότι εισπράττουμε από αυτούς που αποδίδουν, εισπράττουμε από τους υγιείς. Τελικά, άρα είναι δύσκολο να πάρουμε τις αποφάσεις μας προς την κατεύθυνση που πρέπει και που μπορεί να είναι λίγο πιο επίπονο ή πιο δύσκολο. Ή να μην θέλουμε να το αγγίξουμε. Μπορεί να μην θέλουμε να το αγγίξουμε καν. Άρα πρέπει λοιπόν. Οι πληστηριασμοί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Έτσι. Πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Γιατί πραγματικά υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι ήταν πολύ τυπικοί στις υποχρεώσεις τους, βρέθηκαν χωρίς δουλειά αυτή τη στιγμή και χάνουν το σπίτι τους. Πρέπει να λυθούν λοιπόν κοινωνική φύσεως παράγοντες είναι πολύ βασική. Ας βγουν για πληστηριασμό τα ακίνητα που είναι δεύτερες κατοικίες, εξοχικά. Και να βγουν ακίνητα που είναι πάνω από 120 τετραγωνικά μέτρα. Που δεν αξιοποιούνται καν αυτή τη στιγμή με κανέναν τρόπο. Και είναι πολλά αυτά. Πάρα πολλά. Όπως είπαμε προηγουμένως, στον Άγιο Στέφανο, στο Διόνυσο, υπάρχουν ακίνητα που είναι 300 τετραγωνικών μέτρων. 400 τετραγωνικών μέτρων. Ή ημιτελή. Αυτά τα ακίνητα μπορούν να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από αυτά που είναι πιο ανώδυνα
και σε αφήσουμε τα ακίνητα τα οποία διαμένουν οι οικογένειες, οι οποίες προσπάθησαν, αλλά δεν κατάφεραν. Και ας βρεθεί πραγματικά να δοθεί λύση για αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, γιατί αυτό είναι πραγματικά Κατσέλη, λύση. Το εξής σημαντικό στο νόμο. Το θέμα δεν είναι να βάζουμε λουκέτα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όταν μπαίνουμε και δεν ξανανοίγουμε πάλι. Όταν κάτι κλείσει, δεν ξανανοίγει. Δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε και κοινωνικά και οικονομικά. Να δούμε το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες λένε ότι θα δώσουμε και στεγαστικά δάνεια μέσω του πληστηριασμού, αφού θα αγοράσω τα κίνητα. Αν κάποιο θέλει, δηλαδή μπορεί, αφού έχει καταθέσει το 3% τη πρώτη προσφορά σε εγγυητική επιστολή, άρα περίπου 3% τη αξία του ακινήτου, α υποθέσουμε, το υπόλοιπο 70% αν έχει τα εχέγγυα, λέει ο ενδιαφερόμενο αγοραστή, θα μπορεί να πάρει δάνεια από την τράπεζα για να μπορεί να τα αγοράσει. Ήτως θα ξαναλειτουργήσει πάλι όλο αυτό το κομμάτι του τραπεζικού δανεισμού. Το θέμα μα είναι ότι θέλει πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και λεπτότητα, ναι, διότι πολύ μελετημένη κίνηση. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν πραγματικά και δεν τα κατάφεραν. Τι στον νόμο Κατσέλη έγινε ένα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο το ξέρω πάρα πολλές φορές. Εντάχθηκαν όλοι. Δηλαδή, εντάχθηκα και εγώ, Θέμης ο Μπάκας, που μπορεί να είχα να αγοράσω ένα κίνητο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, όταν είχα αυτή τη στιγμή ένα άνθρωπο, έχει ένα εισόδημα 1.000.000 ευρώ, δεν μπορώ να έχω στο σπίτι 300-350.000 ευρώ. Και μην ξεχνάμε, Θέμη, συγγνώμη, ότι σε αυτό το κομμάτι συνέβαλαν αρνητικά και οι τράπεζες σε ένα κομμάτι. Πάρα πολύ. Όταν δεν λαμβάνουμε όλα τα στοιχεία από την αρχή κάτω, γιατί οι τράπεζες έχουν όλα τα εργαλεία που μπορούν πραγματικά να προβλέψουν και να δούνε, γνωρίζοντας τα πάντα για έναν υποψήφιο δανειστή, την κατάστασή του, το αν μπορεί πραγματικά να ανταπεξέλθει. Γίνανε βέβαια οι τεράστιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, που αλλάξαν τα πλάνα όλων, αλλά και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, αναπροσαρμογής, να μπορούν όλοι να τα εξέρχονται. Οι τράπεζες δεν πλούσαν κανένα κόστος από την πτώση των τιμών των ακινήτων. Αντιθέτως, ζητούσαν να λύπτονται, να βρίσκουν τον τρόπο να καλυφθούν. Είναι αυτό μόνο. Είναι ότι ένα ακίνητο ήταν 300.000 ευρώ, τότε έδωσε δάνειο 330.000 ευρώ σαν τράπεζα ή ίδια, πληρώνοντας και τα έξοδα δικαστικά. Άρα πρέπει όλα αυτά να συμπεριληφθούν. Δεν μπορεί το κόστος και η ευθύνη να επιβαρύνει μόνο τον δανειολήπτης, ο δανειολήπτης πλήρωνε τη δόση δανείου 300.000 ευρώ για ένα κίνητο που σήμερα αξίζει 150.000 ευρώ. Εντάξει, αυτά ελπίζουμε πραγματικά να υπάρξει σύνεση σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ λεπτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε να ολοκληρώσουμε με κάτι ευχάριστο πραγματικά, λοιπόν, γιατί σε όλη αυτή τη διάρκεια, υπάρχει και κάτι καλό. Σε όλη αυτή τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που διέπει τη χώρα μας, ενώ τα ακίνητα γενικότερα και τα οικιστικά έχουν μια πτώση των τιμών που έφτασε και το 42% όπως έχουμε πει κατά μέσο όρο πανελλαδικά, βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχουμε μια αύξηση, ενώ όσοι είχαν επενδύσει σε εμπορικά καταστήματα είχαν μια πτώση των τιμών από 35-45% σε αυτή την 8ετία. Πλέον βλέπουμε όμως ότι οι τιμές αρχίζουν και ανεβαίνουν. Άρα βλέπουμε ότι επιχειρηματικά ο Έλληνας μέσω οικονομικής κρίσης ξαναπροσπαθεί και πάλι. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τις τιμές των μισθωμάτων, των ενοικίων. Το 2009 για την Ερμού στην Αθήνα, τον πιο εμπορικό δρόμο της χώρας μας, το 2009 η τιμή μίσθου ήταν από 200-280 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Το 2013 έπεσε από 60-100 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στο μισό της αρχικής τιμής. Ακριβώς. Και το 2016 βλέπουμε μια αύξηση των τιμών ακόμα και 50-60%. Δηλαδή από 150 ως 190 ευρώ. Αφού τι δηλώνει, συνέβη το εξής. Όταν έγινε αυτή η πτώση των τιμών, δηλαδή άρχισαν να δημιουργούνται κλειστά μαγαζιά, δηλαδή να βλέπουμε παντού κλειστά μαγαζιά γύρω μας, υπήρξε η ευκαιρία, δημιουργήθηκε μια ευκαιρία με συγκομιδικές κρίσεις. Πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν σε δεύτερους δρόμους, πίσω από τους κεντρικούς, να πάνε μπροστά και να δημιουργήσουν νέες πιάτσες. Έτσι, είδαμε να αρχίσει να ξανακινείται πάλι η αγορά. Λαμπρό παράδειγμα, ποιο είναι, περιοχές οι οποίες δεν υπήρχαν στο χάρτη της εμπορικής ζώνης, όπως η γνωστή πλατεία πλέον στην Αθήνα, η Αγίας Ειρήνης, μια περιοχή που δεν υπήρχε τίποτα. Δημιουργήθηκε μια πιάτσα πια, ακριβώς, με καφέ κλπ. Το ίδιο γεγονός να γίνεται όμως και σε πολλά άλλα σημεία, έτσι, βλέπουμε, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σαφώς, στην Πάτρα, αυτή τη στιγμή, από την πεζοδρόμηση της Λίγα Φεραίων, κεντρικός δρόμος των Πατρών, ενώ όλοι πήγαιναν και είχαν κάνει επενδύσεις στην Αγίου Νικολάου, στο πρώτο πεζοδρόμο που έγινε στην Πάτρα, δημιούργησε πριν ένας δεύτερος πεζοδρόμος που λέγεται Ρίγα Φεραίων, κεντρικός δρόμος της Πάτρας, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πεζόδρομος. Όπου πλέον έχουν ανοίξει όλα τα μαγαζιά. Ήταν νεκρή αυτή η περιοχή. Ήταν κατά κύριο λόγο μαγαζιά εμπορικά ρούχων. Πλέον έχουμε και μαγαζιά πλέον υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βέβαια, εδώ η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι στην ουσία ότι δημιουργούνται και σε άλλους δρόμους.
αλλά μετατοπίζεται λίγο. Μετατοπίζεται και η αγορά. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι βάση μετατοπίζεται, γίνεται μια αναδιανομή. Ξέρεις ξανά. Τι γίνεται, Βίκυ, όταν αυτή γίνεται στιγμή, μια αναδιανομή. Όχι μόνο αυτό. Γίνεται η αναδιανομή. Αναδιανομή. Είναι, ναι. Αλλά συμβαίνει και το εξής. Όταν κάποιος ζητάει ενίκιο εν μέσω οικονομικής κρίσης πολύ ψηλό ναι. και δεν βάζει νερό στο κρασί του ναι. και έχει έναν μέσα ένα επαγγελματία 10-15 χρόνια, αναγκάζει να διώξει. Αυτό και έγινε. Αυτό έγινε και στην Πάτρα. Από την Αγίου Νικολάου μετατοπίστηκαν όλοι οι επιχειρηματίες στον νέο εμπορικό δρόμο. Αυτό συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Στην Οδό Βαλαωρίτου, στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε λίγο και τη Λάρισα. Λάρισα, Λάρισα, το κέντρο της Λάρισας, έχει ισχυροποιηθεί με τις πεζοδρομήσεις και εκεί. Πάρα πολύ. Γενικότερα, πανελλαδικά, όπου υπάρχει πεζοδρόμηση, υπάρχει νέα εμπορική ζώνη, δημιουργείται νέα πνοή και βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα. Και ποιο είναι το ευχάριστο γεγονός. Όπως και στα Χανιά, αυτό γίνεται, που πραγματικά όλες οι περιοχές γύρω από το παλιό λιμάνι έχουν κινητικότητα. Τι συμβαίνει, όταν υπάρχει εμπορική ανάπτυξη, βέβαια. Δημιουργείται και οικιστική ανάπτυξη. Άρα. Από τη στιγμή που έχουμε αύξηση των τιμών και έχουμε γεμάτα μαγαζιά πλέον στους συγκεκριμένους δρόμους, δεν λέμε παντού, γιατί αυτό δεν ισχύει, σιγά σιγά θα δούμε ότι και τα οικιστικά εκεί αρχίζουν να έχουν μια σταθερότητα και μπορεί και μια αύξηση 1-2% των τιμών τους. Αυτό μας δίνει και μια άλλη πληροφορία, θεωρώ, Θέμη. Το γεγονός ότι θα πρέπει κάθε πόλη να βρει τον τρόπο να προσελκύσει επισκέπτες. Είτε λέγεται φοιτητής. Γιατί η Λάρισα πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ, πέρα από το ότι έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική οικονομικά. Υπάρχει όμως πολύ έντονα το στοιχείο στο κομμάτι της Φοιτητούπολης. Όπως αντίστοιχα και η Πάτρα αποτελεί κόμβο, έτσι, με το λιμάνι και με όλη της τη δραστηριότητα και στο οπότε κομμάτι. Οπότε η Πάτρα είναι μια πόλη η οποία ζει από τους φοιτητές. Είναι βασικό να δημιουργούμε προϊόν στην πόλη για να μπορεί πραγματικά ο επισκέπτης να έχει λόγο να έρθει. Είτε λέγεται τουριστικό προϊόν, αντίστοιχα λοιπόν τα Χανιά, τουριστικό προϊόν, φουλ ακόμη δουλεύουν κάτω στην Κρήτη. Αυτό έχοντας επεκτείνει και την τουριστική περίοδο. Πρέπει να το δούμε λοιπόν συνολικά, γιατί όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Να δημιουργούμε σημεία, να λειτουργούμε σαν πόλη, σαν πόλος έλξης, η πόλη. Γενικότερα η χώρα μας είναι μία χώρα η οποία έχει πολύ βασικά κριτήρια τα οποία αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, έχει υποδομές, αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι, έχουμε φτάσει να έχουμε δρόμους και να μην έχουμε κίνηση. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα κάπως πρέπει να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό. Το θέμα ποιο είναι, ότι βλέπουμε ότι ο Έλληνας εν μέσω οικονομικής κρίσης ξαναεπενδύει και πάλι. Όταν έγινε η έρευνα όσον αφορά στα επαγγελματικά κίνητα γενικότερα, είδαμε το εξής. Ενώ περιμέναμε να δούμε, δηλαδή κανείς δεν περίμενε από το 2013 μέχρι το 2016, τρία χρόνια ήταν. Εκεί που τα μαγαζιά ήταν κλειστά, να βλέπουμε ότι πλέον υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο που λέμε εμείς, ότι ζητάνε μαγαζιά, αλυσίδες τροφίμων, αλυσίδες fast food και άνθρωποι που λένε κουλούρια. Σκεφτείτε ότι υπάρχει επιχειρηματίες, ο οποίος πουλάει περίπου 1000 κουλούρια την ημέρα. Θεσσαλονίκη, αυτά τα στοκυλά. Δεν υπάρχουν μαγαζιά πλέον. Έχουν όλοι μπει στη διαδικασία να βρουν μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Διότι υπάρχει μεγάλος τουρισμός. Και σου λέω, όταν περνάω τουρίστες, έχουμε 1 εκατομμύριο τουρίστες που έχει ανά ημέρα στο κέντρο της Αθήνας, 1 ευρώ καθένας να αφήσει, υπάρχει σωστά. Μια αύξηση των εισοδημάτων. Αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να το εξής. Αγορά το κακό ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι βλέπουμε ότι όλοι κινούνται όμως και πάλι στο καφέ. Αυτό είναι πολύ κακό, δηλαδή και τα προγράμματα πραγματικά που βγαίνουν και οτιδήποτε βγαίνει με επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ κλπ. Είναι πάνω στον καφέ. Και που αποδεδειγμένα. Είναι, και αυτό τι κάνουνε, κάνουν κακό στα ήδη υπάρχουν μαγαζιά της περιοχής, γιατί τραβάνε κομμάτι της πελατείας και μετά κλείνουν. Γιατί δεν υπάρχει το know-how και δεν υπάρχει προγραμματισμός σε βάθος χρόνου. Γιατί δεν είναι να το κάνω μια επιχείρηση. Διαθέτω ένα budget. Μα είναι και πολύ κακό και για αυτούς που επενδύουν τελικά. Διότι χάνουν ένα πολύ ουσιαστικό budget, το οποίο αν το διέθεταν κάπου αλλού. Συναγωγική οικονομία. Βίκυ, να πω κάτι πολύ απλό. Να φτιάξει ένα καφέ, θα χρειάζεται από 20.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, γιατί να μην κάνει μια επένδυση στο κομμάτι. Συναγωγική οικονομία. Η οποία ξέρει, γνωρίζει. Ότι μπορεί να εξάγει τα προϊόντα σου στην Κίνα, μπορεί να εξάγει τα προϊόντα σου στις άλλες χώρες και να έχει εισοδήματα. Ο καφές είναι συνήθεια του Έλληνα πλέον, καθημερινή, έχει νέες τάσεις. Οι φούρνοι, είδαμε ότι οι φούρνοι πλέον γίνονται παντού, δηλαδή έχουν πλέον πιο πολλούς φούρνους από ό,τι καφέ.
Και οι οποίοι δεν είναι πλέον φούρνοι, είναι πολυκαταστήματα. Έτσι, ακριβώς. Γιατί φτάνουν να πουλάνε τα πάντα. Ακριβώς. Και το κακό ποιο είναι στον Έλληνα, ότι ο Έλληνας έχει το κακό πράγμα. Ό,τι κάνει ο διπλανός, το κάνει και ο άλλος την άλλη μέρα το πρωί. Φωτοβολταϊκά. Ξεκίνησε πρώτα, βάζει στο χωράφι φωτοβολταϊκό, έβαλε όλη που έχει φωτοβολταϊκά. Χρηματιστήριο αξιών. Έπεσε χρηματιστήριο τότε, οι παλιοί χρηματιστές ξεκίνησαν να παίζει ακόμα και ο Θέμης ο Μπάγκας χρηματιστήριο που δεν ήξερε. Όταν συζητάμε όλοι μας για κάτι και ακολουθούμε όλο το ρεύμα, σίγουρα αυτό στο τέλος θα είναι καταστροφικό. Χαίρομαι που το λες, γιατί πραγματικά η διαφοροποίηση είναι κλειδί για την επιτυχία. Η διαφοροποίηση σημαίνει ανταγωνιστικότητα και η ανταγωνιστικότητα σημαίνει σίγουρα με μεθοδικότητα πάντα ανταγωνιστικότητα, με μελέτη, με business plan, με σκέψη. Με business plan, όπως το έτσι. Και τη σημαντικότητα απ' όλα ποιο είναι, ότι ο νέος σήμερα πραγματικά έχει τη δυνατότητα να κάνει το επόμενο βήμα. Η οικονομική κρίση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους νέους. Διότι τα μεγάλα μαγαζιά που κάπου ήταν θηρία δεν υπάρχουν δίπλα του σιγά σιγά. Όσο μεγαλύτερο μαγαζί είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει. Και κάτι κερδίζεις, πάντα κάτι χάνεις. Δεν υπάρχει, μπορείς να έχεις. Εγώ θεωρώ την οικονομική κρίση αυτή που διανύει η χώρα μας, ότι αν ένας νέος την εκμεταλλευτεί σωστά, με δομή και στρατηγική, σίγουρα θα είναι πετυχημένος. Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Στο στούντιο της εκπομπής ξέρουμε πολύ καλά πόσο πιεστικό είναι το πρόγραμμά σου και είναι πολύ σημαντικό που έρχεσαι εδώ για τους τηλεθεατές της εκπομπής και του καναλιού να μεταφέρεις τη γνώση σου, την εμπειρία σου και να κάνουμε τόσο ουσιαστικές συζητήσεις. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που με καλείς στην εκπομπή σου και επειδή η εκπομπή σου λέγεται business plan, αυτό που έχω να πω σε όλους ότι το business plan είναι το βασικό στοιχείο ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικότητα. Ό,τι γράψει, μπορεί να το διοικήσει και να το πετύχει. Ό,τι δεν γράψει, ούτε διοικείται, είναι στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά και εσάς που ήσασταν και αυτή την Πέμπτη κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Την επόμενη μέρα πάντα, σε επανάληψη η εκπομπή στις 8.30 η ώρα. Και βέβαια όλες οι εκπομπές αναρτώνται στη σελίδα της εκπομπής που φιλοξενείται στο tvstar.gr. Να πούμε ότι και στο συνδρομητικό λοιπόν κανάλι, στον OTE TV, θέση 657, μπορείτε να παρακολουθείτε 24 ώρες το 24ωρο τις εξελίξεις που μεταφέρονται μέσα από το κανάλι, από το Star Κεντρικής Ελλάδας, έγκυρα και αξιόπιστα. Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Χορηγός Αρχέτυπο, η μεγαλύτερη εκτυπωτική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα. Elegant Transport and Logistics. Η χώρα μας, η Ευρώπη. Ακολουθήστε μας. Για το τραπέζι μας επιλέγω εγγυημένα προϊόντα Μίχας. Φρέσκα κρέατα, αλαντικά, κατεψυγμένα θαλασσινά και λαχανικά, φρεσκοκομμένο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεται η οικογένειά μας. Μίχας. Ποιότητα με υπογραφή. Λόγια αέρος. Αυτό. Ωραίο. Αλλά αυτό. Ωραίο αλαντικό. Αυτό μάλιστα. Πώς γίνεται? Όπως παλιά, με σεβασμό στην παράδοση. Σαλάμι αέρος λακωνική. Δοκιμάστε το. Λακωνική αλαντικά χωρίς αλλά. Στο China Tina θα βρεις τόσα πολλά προϊόντα σε τόσο χαμηλές τιμές. Από παιχνίδια και είδη δώρων μέχρι λευκά είδη και βαλίτσες. Από ρούχα μέχρι ηλεκτρικά είδη. Από είδη ψαρέματος μέχρι εσώρουχα. Και τσάντες από 5 έως 15 ευρώ. China Tina. Ποιότητα και φθήνια. Παπαποστόλου 4, Λαμία.
Το Beauty Festival έρχεται για να γίνει θεσμός. Παρακολούθησε και εσύ τους top επαγγελματίες στο χώρο της ομορφιάς. Πρώτο Beauty Festival. Οι make-up artists Ρούλια Δημητριάδου Τσαλίκη και Γιώργος Κεραμίδας παρουσιάζουν τα πιο hot νηφικά μακιγιάζ με τη νούμερο 1 εταιρεία καλλιντικών Criolan. Special guest, ο πλαστικός χειρουργός Γιώργος Εμβλιάδης. Λαμία, Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, Σαμαράς Hotel, Αθανασίου Διάκου 14. Ώρα έναρξης, 11 το πρωί. Είναι το αίσθημα της ασφάλειας. Ή μήπως είναι το design. Τι είναι αυτό που σε τραβάει στη νέα Skoda Octavia. Έφτασαν κιόλας τα Χριστούγεννα και ο Άγιος Βασίλης τρέχει να προ...